Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στη ζούγκλα. Και βεβαίως, αυτό που μπορώ να σας υποσχεθώ με σιγουριά είναι ότι το σημερινό ταξίδι θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, διότι πάνω απ' όλα υπάρχει η διαδικτυακή ψηφοφορία, η οποία διεξήχθη τις τρεις τελευταίες ημέρες. Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν δύο ειδών και πρέπει να τα εξηγήσω αυτά. Τι να κάνω, πρέπει να τα εξηγώ πολλές φορές. Είναι σαν την κατάσταση, την περίπτωση του Αναστασιάδη. Πρέπει να τα λέω 2-3 φορές για να καταλαβαίνουν και εκείνοι που δεν πήραν χαμπάρι τι συμβαίνει. Υπάρχουν δύο ειδών διαδικτυακές. Η ανοιχτή που διενεργεί το Zoogla.gr και μπορεί ο καθένας, ο κάθε αναγνώστης, χρήστης, να μπει και να ψηφίσει. Αυτή είναι η μία. Και η άλλη είναι κόσμος που επέλεξαν οι στατιστικολόγοι μέσα από τη μεγάλη δεξαμενή του Zoogla.gr, από τους αναγνώστες δηλαδή, από, για να σας δώσω καταλάβετε, από μία δεξαμενή 2,5 εκατομμυρίων ανθρώπων που διαβάζουν το Zoogla.gr και τους επέλεξαν βάσει των διαφόρων στοιχείων που ενδιαφέρουν. Δηλαδή ηλικία, μόρφωση, βιωτικό επίπεδο, περιοχή, τα πάντα. Αυτό το δείγμα είναι σταθμισμένο. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτό το δείγμα δεν είναι τυχαίο. Το στάθμισαν, το μέτρησαν, το έβαλαν, επέλεξαν 15.000 ανθρώπους από τους 30.000 εθελοντές, οι οποίοι θέλησαν ή εμπιστεύτηκαν να δώσουν τα στοιχεία τους στο Zoogla.gr, σε εμάς δηλαδή, και από εκεί κάθε φορά ψηφίζουν όταν εμείς τους στείλουμε ένα SMS και τους λέμε τα ερωτήματα, την πρόθεση ψήφου, τα πάντα τα οποία τα ετοιμάζει μια εταιρεία. Θα μπορούσε ο καθένας, γι' αυτό και γίνεται το μπέρδεμα, να υποστηρίξει ότι βεβαίως μια διαδικτυακή ψηφοφορία που γίνεται από ένα site εκφράζει τον κόσμο του site και δεν εκφράζει κατά ανάγκη το σύνολο του ελληνικού λαού. Σωστό αυτό. Όταν όμως έχουν επιλεγεί 15.000 άνθρωποι και από αυτούς στην κλειστή διαδικτυακή, δηλαδή εκεί που δεν ψηφίζουν ή απ' έξω, αλλά ψηφίζουν σε όσους αποστέλλεται, όσοι λαμβάνουν το SMS από το Zoogla.gr, εκεί τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Για το δείγμα είναι σταθμισμένο. Επομένως, δεν υπάρχει δικαιολογία και βεβαίως έχει αποδειχθεί στο παρελθόν ότι αυτό το δείγμα έφερε εκπληκτικά αποτελέσματα. Θα υπενθυμίσω για άλλη μια φορά, με πιθανότητες να γίνω κουραστικός, ότι στις εκλογές τις προπροηγούμενες, όταν το ΠΑΣΟΚ έφυγε μπροστά με 10,5 μονάδες, ήταν η μόνη μέτρηση που πέτυχε τη διαφορά των 10 μονάδων, 10,5 ακριβώς. Όσο δηλαδή τους είχαμε ανοιχνεύσει, τόση διαφορά πήρε το ΠΑΣΟΚ από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ του Γιώργου Παπανδρέου. Στη συνέχεια καταλάβουμε ότι αυτή η ιστορία είναι λίγο δύσκολη, γιατί ο κόσμος άρχισε να μην εμπιστεύεται τις μετρήσεις, άρχισε να έχει αλλεργία απέναντι στα πολιτικά πράγματα και στους δημοσκόπους και όλα αυτά τα ωραία και τα καλά που γνωρίζετε. Όμως φάνηκε σε επόμενη εκλογική αναμέτρηση, η οποία μάλιστα ήταν και εσωκομματική, εκείνη του Σαμαρά με την Μπακογιάννη για το θόκο της Νέας Δημοκρατίας, ότι η διαδικτυακή ψηφοφορία της Ζούγκλας έκανε θαύματα. Όταν λοιπόν όλοι οι άλλοι είχαν 16 και 17 μονάδες μπροστά την κυρία Μπακογιάννη, το Zoogla.gr έδειχνε 5 με 6 μονάδες μπροστά τον Αντώνη Σαμαρά. Και 7 πολλές φορές. Μάρτυράς μου είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, με τον οποίο επικοινώνησα τότε και του είπα ότι είσαι μπροστά, ενώ οι άλλοι δείχνουν ότι είσαι πίσω. Δεν με πίστεψε. Στη συνέχεια βεβαίως αναγκάστηκε να το πιστέψει εκ των πραγμάτων. Θέλω να πω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να δούμε αυτή την διαδικτυακή ψηφοφορία που δεν μπορεί να την πειράξει κανένας και που όμως θα πρέπει με σκεπτικισμό να βλέπουμε τα αποτελέσματά της. Πρώτον, διότι είναι νωρίς, είμαστε πολύ νωρίτερα από την εκλογική αναμέτρηση. Μπορεί να είμαστε, να πλησιάζουμε και σε εκλογές χωρίς να το γνωρίζω αυτή. Μπορεί να προκηρυχθούν και μεθαύριο το πρωί. Δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά τι ακριβώς συμβαίνει. Εκείνο όμως που γνωρίζω είναι ότι η μέτρηση αυτή πολλές φορές μας δίνει το απόλυτο αποτέλεσμα. Μια άλλη επιτυχία της ήταν το 6,5% της Χρυσής Αυγής. Κανένας δεν το έβλεπε σε αυτό το μέγεθος.
Εμείς το βρήκαμε στο 60%. Είμαι επιφυλακτικός όμως και για άλλους λόγους, γιατί βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να συγκεντρώσει τους οπαδούς της. Έχει μια διαρροή της τάξης του 30 με 33% κάθε φορά προς τη Χρυσή Αυγή. Εάν δηλαδή η Νέα Δημοκρατία είχε ένα 30%, ας πούμε, που βγήκε όταν έγινε κυβέρνηση, αυτή τη στιγμή το 30%, δηλαδή 10% των ψήφων, πηγαίνει στη Χρυσή Αυγή. Και έτσι η Χρυσή Αυγή, αντί να εμφανίζεται με ένα 10-11%, άρχισε να εμφανίζεται με 21, 22, 26, έφτασε 27. Ανέβηκε πάρα πολύ ψηλά. Αυτό μπορεί να είναι και εικονικό, γιατί οι ψηφοφόροι, οι δεξιοί ψηφοφόροι, είναι πολύ χαλαροί. Αισθάνονται την ανάγκη να τιμωρήσουν το κόμμα τους, ένα κόμμα στην κυβέρνηση, το οποίο αυτή τη στιγμή συγκυβερνά μαζί με το ΠΑΣΟΚ. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι και πολύ αρεστό στους δεξιούς ψηφοφόρους όταν παίρνει πολύ σκληρές αποφάσεις για την οικονομία. Υπ' αυτήν αναστενάζει ο κύριος Ταμήλος, αναστέναξε. Όχι, όχι, εγώ τον κύριο Ταμήλο, και λέω, άμα αρχίσουν οι δεξιοί να αναστενάζουν από τώρα, αντιλαμβάνεστε. Υπ' αυτήν την έννοια, αγαπητέ κύριε Ταμήλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, για να παρουσιάσουμε και τον πρώτο εκ των προσκεκλημένων μας. Είπα ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή να δούμε αυτό που αποτυπώνεται στη διαδικτυακή ψηφοφορία είναι αληθές, διότι από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω από στελέχη του κομματός σας, στις κρυφές ψηφοφορίες που κάνουν οι μάγκες, η Χρυσή Αυγή παίρνει 20%. Τις κρύβουν όμως. Ο μόνος ο οποίος είπε την αλήθεια είναι ο Μπαλτάκος, τον Κασιδιάρη. Του είπε ότι είπα στο Σαμαρά πως η Χρυσή Αυγή θα πάρει 20% και εκείνος μου είπε κολοκύθια. Προφανώς υπολογίζοντας ότι θα τους χώσει μέσα τους Χρυσαυγίτες. Βεβαίως, κύριε, οι Χρυσαυγίτες έπρεπε να είναι μέσα εδώ και χρόνια για αυτά που έκανα. Αλλά όντας ο δεξιός, υπερδεξιός βραχίωνας της Νέας Δημοκρατίας, πού να βάλουν μέσα τους ψηφοφόρους τους και τα στελέχη τους. Και έτσι βρέθηκαν τώρα προ τεράστιου διλήμματος ή να τιμωρήσουν την ακροδεξιά τους πτέρυγα που τους ανήκει ολοκληρωτικά ή να συμβιβαστούν μαζί της, δεν ξέρω τι θα κάνετε, πάντως εκείνο που γνωρίζω από τις μετρήσεις και που έχω αντιληφθεί είναι ότι μπλέξατε άσχημα. Και βεβαίως τώρα από εκεί και πέρα ο Θεός να βάλει το χέρι του. Γιατί αν κατορθώσετε... Η Ελλάδα έπληξε. Ακούστε τώρα, ακούστε. Ορμούμε εμείς. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ψηλά, πολύ ψηλά. Θα τα πω και για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Να δείτε ότι και εκεί τα προβλήματα δεν είναι λίγα. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι συμπαρέσυρε κόσμο μαζί του που δεν του ανήκει, αλλά δεξιό κόσμο. Έτσι υπάρχει μια μεγάλη διαρροή και από το ΣΥΡΙΖΑ προς τη Χρυσή Αυγή. Αυτό είναι το μεγαλύτερο φρένο του ΣΥΡΙΖΑ, που λένε ότι δεν ανεβαίνει. Ανεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ανεβαίνει τσιμπώντας κόσμο από την κεντροαριστερά, από το κέντρο. Άντε να πάρει και κανέναν κέντρο δεξιό, από εκεί παίρνει. Από πού να πάρει? Αυτή είναι η δεξαμενή που μπορεί να πάρει ψήφους. Έχει όμως και είναι ενδεικτικό ότι κάθε φορά έχουμε τη διαρροή των χρυσαυγητών, των ΣΥΡΙΖΑΕΟΝ προς τη Χρυσή Αυγή. Κάτι το οποίο είναι αδόκιμο ή, αν θέλετε, είναι και παράξενο. Τώρα σου λέει ένας που πάει να ψηφίσει Χρυσή Αυγή και δηλώνει ότι ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές, πώς το κάνει αυτό? Ήταν κόσμος ζαλισμένος, μπερδεμένος, είδε στο πρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ την εκδίκηση, είδε την τιμωρία στο πρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ και ψήφισε κατά εκεί. Άλλωστε οι ταμπέλες δεν έχουν και μεγάλη σημασία για τους πολίτες και το γνωρίζετε. Ένας ο οποίος σήμερα δηλώνει κεντρός, αύριο μπορεί να δηλώσει δεξιός, μπορεί να δηλώσει αριστερός. Λίγοι είναι συνειδητοποιημένοι αριστεροί και δεξιοί. Το μεγάλο κοινό μετακινείται εύκολα, αγαπητέ κύριε Δημήτρη Κωνσταντάρα, υποψήφιοι δημοτικές σύμβουλες στην Αθήνα, τα λέω καλά? Πολύ καλά. Έτσι δεν είναι? Μετακινείται το κοινό. Κανείς δεν το έχει στην τσέπη. Κανένα κοινό δεν είναι πιστό. Αυτό είναι καλό. Καλό είναι, αλλά δεν είναι καλό. Καλό. Βεβαίως θα μου πεις ότι εδώ μετακινούνται οι πολιτικοί από τα δεξιά στα αριστερά και από τα αριστερά στα δεξιά. Να μετακινηθούν οι πολίτες. Οι πολιτικοί είναι οι πρώτοι διδάξαντες. Τη μεγάλη ευθύνη φυσικά φέρουν μόνο οι πολίτες. Αυτά να τα αφήσουμε τα κουραφέξελα ότι έχουμε κακούς πολιτικούς. Έχουμε τους πολιτικούς που μας αρμόζουν. Εκτός και είμαστε Λονδρέζοι και μας στείλαν Έλληνες πολιτικούς. Έχουμε τους δημοσιογράφους που μας πρέπει. Έχουμε τους δικηγόρους, τους γιατρούς, τους τραπεζίτες. Αυτούς
που πρέπει να έχουμε, τους γιατρούς, τους πάντες. Λοιπόν, αυτά τα λίγα ήθελα να πω για να σας δώσω μια ιδέα για αυτή την διαδικτυακή ψηφοφορία, την οποία θα δείτε σε λίγο να ξετυλίγεται τις οθόνες σας και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Πριν πάμε όμως εκεί, θα ήθελα να πάμε στην επίσκεψη της κυρίας Μέρκελ, η οποία έρχεται αύριο μεταφανών και λαμπάδων στην Ελλάδα, η οποία μπήκε στις αγορές με ομόλογα των οποίων το επιτόκιο εκεί που είναι στο 5% δεν νομίζω ότι υπόσχεται πάρα πολλά, αλλά είναι μία αρχή, μπας και γίνει κανένα λάθος και γυρίσει ο τροχός ανάποδα. Γιατί έτσι όπως πάει η δουλειά, χαθήκαμε. Ορθώς επιμένουν πολλοί, όπως ο κύριος Τσαγκάρης, ότι, που είναι και αυτό σήμερα εδώ κοντά μας, ότι με ένα επιτόκιο της τάξης του... Καλησπέρα κύριε Τσαγκάρη. Με επιτόκια τέτοια, τα οποία είναι διπλάσια από τον δανεισμό της Τρόικα, δεν μπορείς να πας μπροστά, όταν μάλιστα έχεις ένα χρέος τεράστιο. Ναι, ήσουν ασυνεντατική απ' την άλλη και σηκώθηκες όρθιος και έκανες 5 βήματα. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα κάνεις χιλιόμετρο τρέξιμο, αλλά ήσουν ξαπλωμένος, ήσουν εκτός αγορών και με αυτή την έννοια και βεβαίως, κοιτάξτε, αυτό που δεν λέγεται είναι το εξής. Έχει παρασχεθεί κάποια άτυπη εγγύηση των εταίρων παύλα δανειστών. Εγώ θα είμαι πιο φιδωλός από εσάς και λιγότερο αισιόδοξος. Ήσουν στην εντατική και άνοιξες το ένα μάτι. Ούτε περπάτησες, ούτε 5 βήματα έκανες, ούτε τίποτα. Κάναμε την τεχνητή αναπνοή και πήραμε δυο μας. Είναι αυτό που είπε ο Δημήτρης ο Τσαγκάρης, το κατήγγειλα στη Βουλή. Ένας-ένας, ρώτησα... οι προσκεκλημένοι μου ξεδιπλώνονται. Και ρώτησα δύο φορές την κυβέρνηση, διότι υπήρξε η έντονη πληροφόρηση ότι υπάρχουν επιπλέον εγγυήσεις πάνω στο ομόλογο αυτό. Όχι μόνο λόγω του αγγλικού δικαίου, αλλά και άλλες εγγυήσεις που έχουν σχέση και για την αποπληρωμή του επιτοκίου. Νότης Μαριάς από τους Ανεξάρτητους Έλληνες και πάμε στο πρώτο βίντεο της εκπομπής πριν περάσουμε στη διαδικτυακή ψηφοφορία να δούμε μερικά πράγματα. Υπάρχει επίσκεψη της Μέρκελ, η Ζούγκλα θα παρακολουθήσει από πίσω τη μεγάλη αυτή κυρία καγκελάριο της Γερμανίας. Υπάρχει η βόμβα η οποία εξεράγει η Αμερική Στρία απέναντι από την Τράπεζα Ελλάδας μετά από ειδοποίηση στη Ζούγκλα και στην εφημερίδα Συντακτών. Και να πω και εγώ δύο πράγματα για την έξοδο στις αγορές. Γιατί οι άλλοι προλάβανε να πούνε. Μας ξύπνησαν. Μας τηλεφώνησαν ξημερώματα. Γνωρίζουν ότι η Ζούγκλα έχει προσωπικό επί 24ωρου βάσεως. Μας είπαν να ακούστε προσεκτικά. Έτσι είπε αυτή η φωνή που πήρε τηλέφωνο. Υπάρχουν 75 κιλά εκρηκτικά μέσα σε ένα αυτοκίνητο Αμερικής 3. Απέναντι από την Τράπεζα Ελλάδας. Είναι πολύ σοβαρό. Με ειδοποιήσετε, σε 45 λεπτά από τώρα θα εκραγεί. Και σπεύσαμε εμείς. Μάλιστα, ο περατέρ και ο συντάκτης μας, όταν έφταναν εκεί για να παρκάρουν το αυτοκίνητό τους, άκουσαν τον μπαμ στην πλατεία Συντάγματος. Η αστυνομία είχε ήδη αποκλείσει την γύρω περιοχή. Όπως γνωρίζετε, δεν τραυματίστηκε κανένας παρά το γεγονός ότι υπήρχαν και φύλακες μέσα στην Τράπεζα Ελλάδα. Σήμερα, εγώ πέρασα από εκεί, είδα μια κατάσταση η οποία θυμίζει Ιράκ. Σημειωτέων ότι η έκρηξη έγινε μέσα στην καρδιά του κέντρου που αύριο θα μετακινείται η κυρία Μέρκελ. Είναι συμβολικό αυτό το χτύπημα. Εγώ κάτι άλλο που λένε ότι συμπίπτει με την ημερομηνία της σύλληψης του Μαζιώτη και της Ρούπα, αυτά δεν τα ακούω καν. Διότι είναι υπερβολές και, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι ωραίο να βγάζει συμπεράσματα. Άλλοι μου λένε ο Χριστόδουλος, άλλοι μου λένε είναι ο Μαζιώτης, άλλοι ο καθένας λέει το μακρύ το κοντό, τους συνδέουν ημερομηνίες. Όποιος είναι, θα αναλάβει την ευθύνη σε λίγες μέρες, φαντάζομαι. Και έτσι θα μάθουμε το ποιος είναι. Το ποιος είναι ενώ ποια οργάνωση μπορεί να είναι. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι κατόρθωσαν να κάνουν ένα κέραιο χτύπημα μέσα στην καρδιά του τριγώνου που θα μετακινηθεί η κυρία Μέρκελ. Και είναι σίγουρο ότι έχουν την ετοιμότητα, γνωρίζοντας ότι η καγκελάριος θα επισκεφθεί την Αθήνα στη συγκεκριμένη ημερομηνία, να πηγαίνουν και να τοποθετούν ένα αυτοκίνητο βόμβα. Είναι φανερό ότι αν ήθελαν θύματα θα τα είχαν. Ήταν πολύ εύκολο. Γιατί είναι μια ζώνη όπου ο καθένας μπορεί να αφήσει ένα αυτοκίνητο και να γίνει χαμός. Δεν ήθελαν να έχουν θύματα. Γι' αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Και είναι το μόνο παρήγορο. Γιατί τα παράθυρα και τα τζάμια και οι λάμπες φτιάχνονται
Οι άνθρωποι όμως ποτέ. Πάμε στο βίντεο. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή από το πρωί της Παρασκευής λόγω της άφιξης της καγκελαρίου της Γερμανίας στην Αθήνα στον απόϊχο της επιτυχούς εξόδου της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές. Ήδη έχει σημάνει συναγερμό στην Κατεχάκη, καθώς οι επιτελείς και ο νέος αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας διαμορφώνουν το σχέδιο για την ασφαλή επίσκεψη της Άγγελα Μέρκελ που μετατρέπει σε αστακό διάφορα σημεία της Αθήνας. Το κέντρο της πρωτεύουσας, αλλά και όλα τα σημεία από που θα περάσει καγκελάριος, θα φρουρούνται από 6.000 αστυνομικούς. Παράλληλα, με απόφαση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, από τις 11.30 το πρωί έως τις 9.30 το βράδυ, απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι πορείες στην περιοχή του κέντρου. Από τις 10.30 το πρωί της Παρασκευής, το Zoogla.gr και η τηλεόραση της Zoogla θα καλύπτουν καρέ-καρέ την άφιξη της Άγγελα Μέρκελ, τις συναντήσεις της και ό,τι συμβαίνει στο κέντρο της Αθήνας. Όλο το δημοσιογραφικό αλλά και το τεχνικό επιτελείο θα βρίσκεται σε κομβικά σημεία της πρωτεύουσας, ώστε να μεταδίδει έγκυρα και έγκαιρα τις εξελίξεις γύρω από την επίσκεψη της Γερμανίδας καγκελαρίου. Οι αναγνώστες του Zoogla.gr αλλά και οι τηλεθεατές της τηλεόρασης της Zoogla θα έχουν τη δυνατότητα μέσω του διαδικτύου να βρίσκονται στο παλμό των γεγονότων. Απόψεις, σχόλια, ζωντανές συνδέσεις και πολύ ρεπορτάζ. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν θα γίνουν αύριο και βεβαίως στο τηλεόραση του Zoogla.gr θα μπορέσετε να τα παρακολουθήσετε με 4 συνεργεία και κινητές μονάδες που θα ακολουθούμε την κυρία αυτή και τις επαφές, τις συναντήσεις που έχει και ό,τι άλλο ήθελε συμβεί καθοδόν. Ενώ ευχάριστο έτσι μπάει ο νου σας στο κακό. Έχουμε και δει ότι λίγες ώρες πριν σκάσει η βόμβα, όλο το κέντρο ήταν γεμάτο από αστυνομία. Υπήρχαν 2.000 αστυνομικοί στην περιοχή λόγω της συγκέντρωσης που υπήρχε, της διαδήλωσης. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι εκεί συνήθως κάθε 200 μέτρα υπάρχει και μία κλούβα με αστυνομικούς. Και όταν έρχεται κατάλληλη στιγμή δεν υπάρχει κανένας. Ένας σεκιουριτάς ήταν ο οποίος είδε την κίνηση και είπε δύο κουβέντες πέρα του τηλεφωνήματος. Τώρα είστε και τομεάρχης δημόσιας τάξης εσείς, όπως είναι αυτό. Είναι ότι από τη μία έχουμε μία αστυνομοκρατία η οποία δεν περιγράφεται και από την άλλη όταν χρειάζεται να υπάρχει μία αστυνόμευση κάποιων περιοχών δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή τώρα που θα έρθει δίπλα σας να κάσει ο Κασιδιάρης και άλλος ένας Χρυσαυγίτης δίπλα εκεί στην Ανταρσία, τι θα κάνετε? Τώρα κάνει πλάκα, φαντάζομαι. Δεν μπορώ να το πω ούτε για αστείο. Είναι απίστευτο. Είχα προσπαθήσει στην παραγωγή της εκπομπής ότι άμα χρειαστεί να αποδογυρίζω και τραπέζια πριν φύγω. Ελάτε τώρα. Είμαστε καθαροί σε αυτά τα πράγματα. Ναι, αλλά δεν σας θέλω τόσο σκληρή. Γιατί δεν αντέχω. Δεν με έχετε για τόσο σκληρή. Τη βία αυτή. Δοκιμάστε με. Όχι, γιατί να σας δοκιμάσω, με συγχωρείτε. Τι είμαι εγώ για να δοκιμάζω εσάς, αν είστε βιαίοι? Αν είμαι σκληρή. Δεν τα κάνω. Ναι, αλλά. Πάμε παρακάτω. Όχι, δεν πάμε παρακάτω. Είναι θέμα αυτό. Στην προηγούμενη εκπομπή είχα σύνδεση ζωντανή με τον Κασιδιάρη και φύγα. Χωρίς να υπάρχει καμία επαφή των προσκεκλημένων μου με τον Χρυσαυγίτη. Ελιά, ΣΥΡΙΖΑ, τέτοια την κοπανίσανε, λαγή. Λέω, καλά αυτό είναι άποψη. Εν τω μεταξύ τελειώνει η εκπομπή, γυρνάω το κουμπί, παίρνω το, βλέπω την εκπομπή του Χατζηνικολάου. Σύνδεση με Κασιδιάρη, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ εκεί, ο άλλος εκεί, κότες, δεν κουνήθηκε κανένα. Φιλόπουλε, δεν είναι λαγή. Ρίστε. Δεν φεύγουν ως λαγή όποιος φεύγει όταν βγάζει τον Κασιδιάρη στο παράθυρο, να με συγχωρείτε. Εγώ ξέρετε από πού ήρθα. Ήμουνα στο Περιστέρι που είχαμε προβολή της ταινίας του ντοκιμαντέρ του Άρη Χατζηστεφάνου, Φασισμός ΑΕ. Λοιπόν, αξίζει τον κόπο να το δείτε. Αλλά δεν το κάνουμε επάγγελμα τον αντιφασισμό. Όχι, άλλο είναι ιδεολογία. Να ξέρουμε ποιος είναι ο φασίστας. Όταν μιλάς με ένα φασίστα, κινδυνεύεις να ρέπεις κι εσύ προς το να γίνεις φασίστας. Αναγκαστικά, για να τον αντιμετωπίσεις. Τι λέτε τώρα. Είναι καλύτερο να μην τους λες. Δηλαδή, είναι καλύτερο να μην τον νομοποιείς. Είναι καλύτερο να μην τους καλείς στις εκπομπές σου. Είναι καλύτερο να μην προμοτάρεις τη Χρυσή Αυγή. Είναι, ακούστε, αισθάνεστε ότι προμοτάρω εγώ τους Χρυσαυγίτες? Σε γενικές γραμμές, ναι. Λέω ότι το αισθάνομαι. Εσείς τους προμοτάρετε με τις τάσεις σας και τους κάνετε σημαντικούς γιατί έχετε αυτή την ευρωτική
κατάσταση, να αντιδράτε όταν βλέπετε χρυσαυγίτη. Να το πείτε στα θύματα του ναζισμού του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Να το πείτε στους Εβραίους από τους φούρνους. Mm. Να το πείτε στους ανθρώπους στην κατοχή που τους μάζευαν τα κάρα από τους δρόμους από την πείνα. Σε αυτούς να το πείτε. Μην λέτε σε μένα ότι έχω νευρωτική αντίδραση. Απέναντι στο φασισμό έχω νευρωτική αντίδραση, πείτε την όπως θέλετε. Όχι μόνο γιατί είμαι αριστερή, αλλά γιατί έχω σπουδάσει ιστορία. Γι' αυτό έχω αλλεργία στο φασισμό. Εγώ αισθάνομαι αριστερός. Εσείς έχετε το θράσος να λέτε ότι είστε. Είναι πολύ δύσκολη υπόθεση να είναι κανείς αριστερός. Αλλά θα σας πω ότι παρότι η οικογένειά μου έχει θύματα και από τους Ναζί και από όλοι, από τις χούντες και από εδώ και από εκεί, δεν δυσκολεύομαι καθόλου να συζητώ όπως ο αγαπημένος μου πατέρας, ενώ είχε φυλακιστεί, είχε ταλαιπωρηθεί, είχε εξοριστεί στη Γιάρο, μπορούσε και συζητούσε ακόμα και με τους βασανιστές του και με όλους αυτούς τους αλητήριους οι οποίοι είχαν καταργήσει και καταστρατηγήσει κάθε αρχή δημοκρατικότητας. Επομένως, το καφενείο του χωριού μπορεί να κουβεντιάσει οποιοδήποτε από τον οποιοδήποτε. Εδώ δεν είμαστε το καφενείο του χωριού, είμαστε σε ένα δημόσιο βήμα που λέγεται τηλεόραση. Όπως και κάποιοι στη Βουλή κουβέντιαζαν και εν τέλει δεν τους βγήκε σε τόσο καλό και καλώς δεν τους βγήκε σε τόσο καλό. Το δημόσιο βήμα είναι διαφορετικό πράγμα από το αν εγώ μπορεί στο χωριό μου ή στο καφενείο ή στη γειτονιά μου να συζητάω και με κάποιον άνθρωπο που μπορεί να παραστράξει και να ψήφισε. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι δικαίωμά σας. Με ένα βιαστή θα συζητούσατε, με ένα δολοφόνο θα συζητούσατε έτσι άνετα. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είναι δολοφόνοι. Ο δημοσιογράφος μιλάει με τον βιαστή, με τον δολοφόνο, με τον εγκληματία, με τον πολιτικό, τον κακό, τον καλό πολιτικό. Και ο ιστορικός επίσης. Και ο ιστορικός επίσης. Ναι. Αλλά τους παίρνει συνεντεύξεις χωριστά. Βιωματικές, όχι πολιτικές. Μου ζητάει εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, εδώ στην εκπομπή να πάρω βιωματική συνέντευξη, να σου πω από τον Κασιδιάρη. Τι να του πάρω, αυτό είναι ένα νέο παιδί που έμπλεξε εκεί πέρα και εν πάση περιπτώσει έχει φταίει αυτό. Ένα νέο παιδί που έμπλεξε. Σοβαρολογούμε. Τι είναι δηλαδή, με συγχωρείτε, είναι από την. Αυτοί οι άνθρωποι κυκλοφορούν στον δρόμο και σφάζουν και μαχαιρώνουν ανθρώπους. Το καταλαβαίνετε. Είναι ένα απλό παιδί. Δήμαρχε, μισό λεπτό. Γιατί εν πάση περιπτώσει δεν θα συνεχίσω τη συζήτηση, γιατί διολυσταίνουμε στο να συζητάμε για τη Χρυσή Αυγή. Χωρίς καν να είναι εδώ η Χρυσή Αυγή, είναι λάθος. Δεν μπορείτε να είστε πιο ευαίσθητοι από εμάς που αυτό το παιδί που σκότωσαν το είχαμε εδώ μέσα αυτό το στούντιο 10 φορές. Δεν μπορεί να είστε πιο ευαίσθητοι. Επομένως, έχει κάτι υποκριτικό η συμπεριφορά σας. Σοβαρολογείτε. Ναι, γιατί εμάς ήταν φίλος μας. Επομένως, αν μας πονάει κάτι, μας πονάει χίλιες φορές περισσότερο. Εσείς όμως πιστεύετε πιστεύουμε ότι δεν ήταν ο Ηλίας Κασιδιάρης που όπλησε το χέρι. Εγώ ξέρω ότι και ο ίδιος ο Ηλίας Κασιδιάρης έχει σκοτώσει. Εντάξει, σας βρίσκω ακραία, αλλά αυτό είναι και πάλι δικαίωμά σας. Δεν μπορώ να στερήσω αυτό το δικαίωμα. Ωραία, ξαναλέω, εγώ σταματάω τη συζήτηση εδώ, γιατί δεν έχει νόημα. Μαζευτήκαμε εδώ πέρα να συζητάμε για τη Χρυσή Αυγή από το παράθυρο. Όχι, δεν συζητάμε. Μπορούμε να συζητήσουμε και για τον Ανταρσία και για το ΣΥΡΙΖΑ και για τη Νέα Δημοκρατία. Άλλωστε, θα συζητήσουμε έχοντας αυτή τη στιγμή τη διαδικτυακή ψηφοφορία έτοιμη και ζεστή από το φούρνο. Οπότε έχουμε να πούμε πολλά. Να πω ότι από την άλλη πλευρά είναι ο Βασίλης Αξιώτης, μέλος Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα, κύριε Τεταφλούπη. Ο Στάθης Ανδρεόπουλος, υποψήφιος δήμαρχος Χαλανδρίου. Καλησπέρα. Ανεξάρτητος, φαντάζομαι. Ανεξάρτητος. Από την της μόδας, ξέρω εγώ. Άμα δεν βλέπω δεν είναι τίποτα, της μόδας. Λέω. Επιτέλους πρέπει να καταλάβουμε το ρόλο της αυτοδιοίκησης. Η Φωτεινή Κατρακάζου, υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος Πειραιά με την Ανάσα. Καλησπέρα σας. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους της Ανάσας που δίνετε βήμα στους νέους. Δίνουμε βήμα σε όλους. Νίκη Αραμπατζή, υποψήφια δημοτική σύμβουλος της Αθήνας. Καλησπέρα σας. Δεν σας βλέπω πολύ χαμογελαστή σήμερα, γιατί. Μια χαρά, όχι, μια χαρά. Έχουμε και αναμένω με αγωνία τα αποτελέσματα της διαδικτυακής ψηφοφορίας. Γιώργος Μπαρτζόκης, δικηγόρος, υποψήφιος δήμαρχος Λάρισας. Καλησπέρα, Μάγκη. Ο υποψήφιος δήμαρχος Λάρισας, ο κύριος Μπαρτζόκης, ο οποίος είναι και δικηγόρος, ήρθε και μου είπε κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο. Ότι δεν μπορεί να βγει από την τηλεόραση στην περιοχή του, διότι του ζητάνε δημοσιογράφοι χρήματα. Είναι έτσι? Κοιτάξτε, κύριε Μάκη. Είμαι ανεξάρτητος υποψήφιος δήμαρχος, ναι, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας, πάλι με την ανεξάρτητη παράταξή μας, την ταυτότητα πόλης. Με έμβλημά της στο άλογο. Όταν βάλαμε από το 2010 την πρώτη φορά, είδαμε ένα περίεργο σύστημα το οποίο εξελίσσεται και σήμερα στην επαρχία. Ένα σύστημα εμπλεκόμενων δημοσιογράφων, εκδοτών, παρατρεχάμενων και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε σε αυτό το παιχνίδι που λέγεται δημοτικές εκλογές. Και πάμε στο ψητό. Οι υποψήφοι εδώ το καταλαβαίνουν. Υπάρχουν τα εξής στη Λάρισα, να ξέρετε, και γενικότερα
στην επαρχία από ό,τι γνωρίζω και ίσως θα γνωρίζω τον κύριο Σταμίλος που είναι πολύ κοντά σε εμάς. Για να προβληθείς από ένα μέσο ενημέρωσης της επαρχίας, ναι, θα πρέπει να πληρώσεις το πακέτο. Το πακέτο τι είναι? Είναι η δημοσίευση που κάνεις όταν κάνεις το εκλογικό σου κέντρο, αν θα στο βάλει τάδε εφημερίδα ή όχι, το τάδε μπλοκ ή όχι. Είναι αν θα βάλουν την προεκλογική σου ομιλία την τελευταία, κάποιες 5-6 καταχωρήσεις και το κυριότερο και αυτό που με πειράζει, κύριε Τραδεφυλόπουλο, είναι η πορεία του κάθε υποψηφίου με τα δελτία τύπου. Δηλαδή, κάνουμε μια επίσκεψη, ας πούμε, στον διευθυντή της ΔΟΕ, Α ΔΟΕ Λάρισας. Για να μπει αυτή η φωτογραφία και τις θέσεις μας για την οικονομία και πώς πλήττεται ο κάθε λαρισαίος πολίτης μέσα από τα βάναυστα αυτά μέτρα που συνέχεια τους στέλνουν στο δικαστήριο, πάνω από 5.000 ευρώ, να ξέρετε, είναι ποινικό δίκαιο και πηγαίνουν όλοι στο δικαστήριο, πρέπει να έχεις πληρώσει αυτό το πακέτο. Αυτό εγώ, σαν ανεξάρτητος υποψήφιος δήμαρχος, δεν μπόρεσα να το ανοιχτώ ποτέ από το 10. Το γνωρίζουν όλοι οι δημοσιογράφοι και οι εκδότες. Ως που φτάσανε σήμερα ακριβώς το πρωί να μου πει εκδότης κύριας εφημερίδας της Λάρισας ότι δεν μπορείτε να μιλήσετε με εμάς παρά μόνο από το λογιστήριο. Τώρα, εάν αυτό είναι δημοκρατικό. Ποιο είναι το πακέτο, αν επιτρέπετε? Κοιτάξτε, είναι πολλά πακέτα. Ξεκινάνε. Εμένα μου έδειξαν τον 10.000 ευρώ για τη Λάρισα, τον 5 και τον 3. Ωραία, μείνετε εκεί. Σαν τις παντόφλες, βέβαια, που τις... Ακριβώς, κύριε Σταμπέρα. Για αν αυτό είναι δημοκρατία και μπορεί να σας εξάρτητος να βάλει υποψήφιο... Κύριε Παρδόκη, ένα λεπτό. Πάμε τώρα στην άλλη πλευρά. Κύριε Κωνσταντάρα, εσείς που είστε επαγγελματίας δημοσιογράφος επί σειρά ετών, πώς ακούτε να συμβαίνει κάτι τέτοιο χωρίς να αντιδρά η Ένωση Συντακτών, χωρίς να αντιδρά το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο? Τραγικό είναι, Μάκη μου, είναι τραγικό. Συμβαίνει βέβαια, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Συμβαίνει, δεν αντιδρά κανείς και δυστυχώς είναι και συνάδελφοί μας μέλη τώρα των οικείων ενώσεων, μη μέλη των οικείων ενώσεων. Παρισφρήσανται συνεργαζόμενοι, δεν ξέρω τι ακριβώς, οι οποίοι και αυτοί είναι μέσα στο... στην ομάδα. Και είναι για να βάλεις τα κλάματα στην κυριολεξία. Η αθλειότητα όμως είναι κορυφαία. Να ζητάει ο δημοσιογράφος χρήματα από τον πολιτικό σε προεκλογική περίοδο. Το χειρότερο όμως είναι όταν ο πολιτικός τα δίνει. Προκειμένου να μην το ξεχνάμε αυτό. Προκειμένου να διακινήσει τις ιδέες του. Και το χειρότερο όμως είναι όταν στην υποψήφιά μας. Ακούστε, αυτό είναι το σημαντικότερο. Στην υποψήφιά μας καπελώνει όλο αυτό το σύστημα. Γιατί έχει το χρήμα. Το οποίο ο Μπαρτζόκης δεν το έχει και να το είχατε θα το διέθετα. Γιατί εγώ θέλω να με τιμήσω λαό τη Λάρισα. Μόνο για τις ιδέες μου, για την πολιτική μου και όχι για το χρήμα μου. Για σε τιμή που να μάθει όμως κιόλας. Και να μάθει ότι είσαι υποψήφιος. Συγγνώμη να σας ρωτήσω κάτι. Μιλάμε για δημοσιογράφους ή για εκδότη εφημερίδας? Σας λέω ότι ο διευθυντής εφημερίδας μου είπε ότι αν δεν περάσει από το λογιστήριο, δεν προβάλλω τις ιδέες σου. Τι περισσότερο να πούμε? Εκδότης, για να μιλήσω. Όχι, αυτό είναι το λογιστήριο, γιατί μιλάμε για τη δημοκρατία. Είναι δημοσιογράφος. Λοιπόν, επιτρέψτε μου, κύριε Δημαρχέ, από την δεξιά πλευρά τώρα είναι ο κύριος Σταμίλος, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, η Λίτσα Κουρουπάκη, υποψήφια ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ Δημοκρατική Παράταξη Ελιά, ο Δημήτρης Τσουκαλάς, που ήδη τον συστήσαμε, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νότης Μαριάς, βουλευτής Αναεξαρτήτων Ελλήνων, η Δέσποινα Κουτσούμπα, υποψήφια του Ανταρσία για την Περιφέρεια Αττικής, ήδη έκανε αισθητή την παρουσία της εδώ πέρα, ο Δημήτρης Κωνσταντάρας και ο Δημήτρης Τσαγκάρης, οικονομολόγος. Περιμένουμε τον κύριο Τζίμερο που θα έρθει σε λίγα λεπτά και αργότερα ίσως να... Α, είναι εδώ ο κύριο Τζίμερος, τον βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή και πιθανό να έχουμε και άλλες αφήξεις. Περάστε, κύριε Τζίμερο, ελάτε. Τους αρχηγούς τους έχουμε ιδιαίτερη έτσι περιποίηση. Διότι πώς δεν το κάνουμε? Ελάτε, μη φοβάστε τις κάμερες, εδώ είναι φυσικά όπως όταν πηγαίνετε στο Βόλο, πώς χαιρετάτε τον κόσμο? Πες ότι είναι του Χαρδαβέλα η εκπομπή. Ορίστε. Πες ότι είναι του Χαρδαβέλα η εκπομπή και θα τον βάλει τον άνθρωπο. Λοιπόν, πάμε να δούμε το δεύτερο βίντεο, όπως σας είπα, με το τηλεφώνημα, το οποίο δεχτήκαμε εδώ τα ξημερώματα. Και ακολούθησε ό,τι ακολούθησε. Με προειδοποιητικό τηλεφώνημα αγνώστου στις 5 και 10 νωρίς το πρωί της 5ης 10 Απριλίου στα γραφεία του Zoogla.gr γινόταν γνωστή η ύπαρξη παγιδευμένου με 75 κιλά εκρηκτικά σταθμευμένου αυτοκινήτου επί της οδού Αμερικής 3 μεταξύ των οδών Σταδίου και Πανεπιστημίου έτσι από την Τράπεζα της Ελλάδος στο κέντρο της Αθήνας.
Το ίδιο τηλεφώνημα του αγνώστου στα γραφεία του Zoogla.gr δόθηκε 2 ώρια 45 λεπτών προκειμένου να εκενωθούν όλα τα γύρω κτίρια. Ίδιο τηλεφώνημα ακολούθησε με διαφορά 2 λεπτών και στην εφημερίδα των συντακτών. Το σημείο αποκλείστηκε αμέσως από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις καθώς και από κλιμάκιο της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, ενώ η έκρηξη σημειώθηκε στις 5:55 το πρωί, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές σε έκταση δεκάδων μέτρων από το σημείο της έκρηξης. Η είδηση της έκρηξης του παγιδευμένου με εκρηκτικά αυτοκινήτου έτσι από την Τράπεζα της Ελλάδος απασχόλησε και τα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αφού αυτή έγινε μόλις μερικές ώρες μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών για έξοδο της Ελλάδας στις αγορές και ένα 24ωρο πριν από την άφηξη της Γερμανίδας καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ στην Αθήνα. Το Zoogla.gr τηλεφώνησε και εκπρόσωπος της γαλλικής έκδοσης του Euronews προκειμένου να μάθει λεπτομέρειες για την έκρηξη. Έτσι είναι. Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, όταν γίνονται πορείες, πέφτει ξύλο, κάνε βόμβες, έχουμε επεισόδια, ξέρουν ότι θα τηλεφωνήσουν στο Zoogla.gr, καταλάβατε. Και βεβαίως ακολουθούν και εκείνα τα περίεργα τηλέφωνα, γιατί όλο σε εσάς, ότι έπαθε η ελευθεροτυπία πριν την περασμένη 20ετία, έχουμε εμείς τώρα. Βεβαίως, και έχει ενδιαφέρον για μια δημοσιογραφική ομάδα να παίρνει πρώτη ένα τόσο σημαντικό μήνυμα. Είναι η διαστροφή του δημοσιογράφου αυτή, όσο και αν θα θέλαμε να ζούμε σε μια χώρα χωρίς βόμβες, χωρίς εκρηκτικά και χωρίς επεισόδια. Αλλά αυτό είναι πολύ δύσκολο. Φανταστείτε αύριο με πόση αγάπη αυτός ο λαός θα υποδεχθεί τη κυρία Μέρκελ, στην οποία άλλη υποδοχή ετοιμάζει ο Πρωθυπουργός και άλλη υποδοχή ετοιμάζει η αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ στους δρόμους, με τον κόσμο. Ανεξάρτητοι Έλληνες και ο ΣΥΡΙΖΑ κάτι ετοιμάζεται παρέα, μου φαίνεται. Όχι, όχι. Και εμείς θα είμαστε στους δρόμους, αλλά έχουμε καταθέσει μια ερώτηση. Θα συζητηθεί κατά πόσο η κυβέρνηση θα θέσει το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων στη Μέρκελ και εάν θα θέσει το ζήτημα υπογραφή συνθήκη ειρήνη Ελλάδας-Γερμανίας, γιατί δεν έχει υπογραφεί από τα τέλη του Παγκοσμίου Πολέμου και αυτό δρομολογεί αυτόματα στη διεκδίκηση των ουσιαστικά πολεμικών επανορθώσεων. Καλά, θέλετε να τρελάνετε τον κόσμο. Του λέτε σήμερα το βράδυ ότι από το 40 μέχρι σήμερα. Αντιστήθηκαν, δεν χρειάζεται. Δεν θυμάμαι να γέλαγε κανείς τον κύριο Αβραμόπουλος τελείωσε τον Πελοποννησιακό πόλεμο παρόλα αυτά. Δεν βλέπω από τους συνομιλητές, δεν θυμάμαι να γέλασε κανείς τότε. Είναι κρίσιμο αυτό γιατί όπως προέκυψε σήμερα, Μάκη, να ενημερώσουμε κιόλους, στην Επιτροπή Γερμανικών Υποθέσεων της Βουλής που ξεκινήσαμε να καλούμε εμπειρογνώμονες για το θέμα αυτό. Γερμανικών υποθέσεων. Γερμανικών αποζημιώσεων. Και υποθέσεων. Η ελληνική. Λοιπόν, εκεί λοιπόν ο κύριος Μπερδήμας, ο καθηγητής του Διεθνούς Δικαίου, όταν το ρωτήσαμε τι σημαίνει ή τι θα σημαίνει υπογραφή τυπικά συνθήκης ειρήνης Ελλάδας-Γερμανίας, είπε με μια λέξη. Αυτόματα ξεκινάει η διαδικασία των διεκδικήσεων. Γι' αυτό οι Γερμανοί δεν υπογράφουν, διότι μετά θα υποχρεωθούν να πληρώσουν τις επανορθώσεις που προσδιόρισε, όχι εγώ και εσύ, Διεθνή Συνθήκη το 1946. Ναι. Αυτό είναι κρίσιμο Κύριε λοιπόν. Λεπτό, και όσο δεν το έχουν καταλάβει κάποιοι, ευκαιρία δηλαδή να. Δηλαδή, είμαστε βρισκόμαστε σε πόλεμη κατάσταση ακόμα με τη Γερμανία. Ναι, βεβαίως. Δεν έχει υπογραφεί συνθήκη ειρήνης. Σωστά βρισκόμαστε σε πόλεμη κατάσταση. Διότι ο Έλληνας ακούει Γερμανός και πετάγεται όρθιος. Έτσι εξηγείται. Λοιπόν, δεν υπέγραψε με την Ελλάδα. Διότι υπάρχει το ζήτημα αυτό και θα αρχίσει η διαδικασία των επανορθώσεων. Είναι σημαντικό, γίνεται μια σοβαρή δουλειά από όλα τα κόμματα αυτή τη στιγμή μέσα στην Επιτροπή αυτή και εμείς το φέρνουμε αυτό ως ερώτηση. Το είχε προτείνει ο Μανώλης Ογκλέος, ο οποίος ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ το έφερα ως ερώτηση. Δέχεται το Υπουργείο Εξωτερικών, πρόσεξε, να το συζητήσει αύριο, που σημαίνει θα απαντήσει. Όπως δέχτηκε πάλι, άλλη φορά που είχαν επισκεφθεί οι Γερμανοί. Σε αντίστοιχη ερώτηση να τοποθετηθεί το Υπουργείο. Μάλιστα. Είναι σημαντικά ως εξελίξεις και πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα είμαστε στους δρόμους. 5 ώρα στα προπύλαια. Πάμε. Όλοι θα είμαστε στους πέντε δρόμους. 5 ώρα στα προπύλαια. Εμείς θέλουμε να διεκδικήσουμε και καλούμε αυτό. Τον κόσμο παρόλο που μέχρι τις 7.30. Σιγά, έχετε χρόνο να το πείτε. Περιμένετε να γεμίσει η κερκίδα. Υπάρχει απαγόρευση. Ναι. Απαγορεύεται να κοιτάς δεξιά, αριστερά. Βγήκε κιόλα. Την περιμένω να δούμε πού είναι. 11 το πρωί με 7.30 το βράδυ. Εσείς θα είστε εκεί. Εμείς θα είμαστε εκεί από τις 5. Και ο κόσμος θα είναι εκεί. Βέβαια. Καλούμε θα ζητήσουμε και τον κόσμο. Εμείς έχουμε πει να βάλουν ελληνικές σημαίες στα σπίτια.
Ανταρσία θα είναι εκεί. Η Ανταρσία ήταν και στις προηγούμενες. Είναι η τέταρτη φορά που απαγορεύεται. Η τέταρτη. Από το Γενάρη, από την ανάληψη ελληνικής προεδρίας. Άλλο λέω, θα είστε εκεί. Φορά. Ναι, ναι, προφανώς, θα λοιπόν, είμαι στον δρόμο. Το κόμμα λοιπόν Ανταρσία θα είναι εκεί. Ο Ιανέλ θα είναι εκεί. Βεβαίως θα είμαστε και κάνουμε και αυτές τις δύο κινήσεις. Βουλή, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι εκεί. Έχουμε καλέσει, έχουμε βγάλει αφήσεις. Και θα είναι και συνδικάτα από ό,τι γνωρίζω. Κύριε Τζίμερα, θα είστε εκεί. Πρώτος και καλύτερος. Τι θα κάνετε. Τι λέτε τώρα. Βέβαια, είναι δυνατόν. Αφού εσείς δεν ακολουθείτε, στείλατε μια επιστολή τότε. Έστε, αλλά... μόνο σκοπτικά μπορεί κανείς να δει αυτές τις κινήσεις. Δηλαδή, θα είμαστε εκεί. Τι θα κάνουμε εκεί να καταλάβω. Θα είμαστε στους δρόμους. Τι έχουμε καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε στους δρόμους. Καλά, εσείς δεν ήσασταν, λέτε για τους υπόλοιπους. Θα πούμε δηλαδή για ποιο λόγο η τοκογλύφη. Για ποιο λόγο η τοκογλύφη μας δίναν δάνειο με 1,25% ενώ μπορούσαμε να παίρνουμε από τις αγορές με 4% και 5%. Mm. Αυτό θα πούμε. Θα διαμαρτυρθούμε γι' αυτό. Η υποθήκευση της κρατικής περιοσίας ενώ δεν μπαίνει στα ομόλογα τέτοια τώρα υποθήκευση. Είναι καλό. Δεν το καταλαβαίνω. Κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή. Ενώ όταν πας στις αγορές και παίρνεις ομόλογα δεν σου καθορίζουν ούτε πόσους θα απολύσεις. Ακριβώς. Ούτε αν θα απολύσεις. Λοιπόν, διαφορές. Πήγαινε λοιπόν. Διαφορές λοιπόν υπάρχουν ανάμεσα στα μνημόνια. Πήγαινε λοιπόν και πάρε ομόλογα. Πήγαινε και πάρε ομόλογα με 4,75. Όχι, μπορεί να είναι διάλειμμα και στη τράπεζα ειδικού σκοπού και να παίρνει. Άντε, να ανεβάσουμε ρυθμούς τώρα, να πάμε και στην έκρηξη. Την είχε ο Γιώργος Παπαδάκης, πρέπει να το πούμε. Είναι ωραίο να λες ότι κάποιοι συναδελφοί σου έχουν επιτυχίες στον Αντένα σήμερα. Και βεβαίως, από εκεί και πέρα, άρχισαν οι έρευνες της αστυνομίας, τα γνωστά, τα αυτοκίνητα που ψάχνουν, οι άσπρες στολές για το βιολογικό υλικό και ό,τι άλλο μπορεί να βάλει ο νους του ανθρώπου. Όποιος πέρασε από την Οδό Αμερικής, όποιος πέρναγε έμενε άφωνος. Κάτι ταινίες που βλέπουμε στην τηλεόραση ή κάτι ειδήσεις από το Ιράκ που, και Καμπούλ, τέτοια εικόνα. Βεβαίως, αυτό. Άλλοι το ερμηνεύουν ως τρομοκρατική ενέργεια, άλλοι ως ένοπλη βία, άλλοι ως οργή του κόσμου, άλλοι ως ντροπή για την τρομοκρατία έχει αφοριστεί. Αλλά στην κοινωνία υπάρχει η αρχή της δράσης και της αντίδρασης. Βεβαίως πρέπει να είμαστε όλοι ψύχρεμοι, βεβαίως πρέπει να είμαστε κατά της βίας, αλλά η βία ασκείται από πολλές κατευθύνσεις. Έτσι, και έχει πολλά πρόσωπα. Τώρα, άμα ρωτήσω τον κύριο Κωνσταντάρα, μέσα από τον δικό του πολιτικό δημοσιογραφικό καθοσπρεπισμό, θα μου πει όχι, αυτά δεν γίνονται. Παρότι ο ίδιος στο παρελθόν έχει υπάρξει τρομοκράτης. Δεν με ρώτησε όμως αν θα πάω αύριο. Θα ρωτήσω τώρα. Και παπάς να είσαι με την Αράδος θα πας. Εδώ θα έρθει η σειρά σου να σε ρωτήσω. Αν θα πας, πιστεύω ότι θα πας. Δεν θα πάω. Θα πάω στον Άγιο Παντελεήμονα, γιατί έχω πληροφορίες ότι ο Καμίνης ύστερα από την παιδική χαρά θα θελήσει να πάρει και το ιερό του ναού να το βάλει από την άλλη μεριά. Δηλαδή, εσύ με ποιον είσαι? Με το ιερό του ναού. με τον παπά, με τον Μητροπολίτη, με ποιον? Με την απόλυτη λογική. Δηλαδή. Η οποία έχει χαθεί στην Αθήνα. Άκουσα προηγουμένως, θύμισε τη λέξη. Σε ποιο ψηφοδέλτιο, κύριε Κωνσταντάρα, πείτε το για να. Του Άρη Πιλιοτόπουλου. Αφού δεν πληρώνετε κιόλας εδώ, σε άλλους 3, 2, 5, ακούτε. Και δεν κουνιέται τίποτα, φίλο. Δεν υπάρχει ένα συντακτών. Δεν υπάρχει ραδιοτηλεοπτικό. Πώς τολμάνε οι δημοσιογράφοι να βάζουν το χέρι στην τσέπη υποψηφίων? Ποτέ αυτή η δημοσιογραφία είναι για τη διακίνηση ιδεών. Μάγκη, αν με επιτρέπεις, εγώ θα ήθελα να μιλήσω με τον Υπουργό Εσωτερικών. Έχω να του πω πάρα πολλά. Ποιο Υπουργό Εσωτερικών? Καταρχήν. Εδώ θα πρέπει να δίνετε πλαίσιο ακούν... σε κάθε εφημερίδα για κάθε υποψήφιο. Ακούστε. Γίνεται το έλα να δεις, αυτή είναι η εκπομπή. Τη βλέπει όλη η Ελλάδα. Και στην Αθήνα και στη Θεσσαλία και στη Θεσσαλονίκη και στη Μακεδονία. Πώς είναι δυνατόν να μην αντιδρά κανένας? Θα ορίσει πλαίσιο. Είναι θέμα επαγγελματικής δεοντολογίας.
Είναι δυνατόν να θέλετε το παραπέμψετε, να το αναπέμψετε στον υπουργό, επειδή ήταν εσείς κάποτε... Εσείς θέλετε δηλαδή να πληρώνω για να βγαίνω σε εφημερίδες? Όχι βέβαια. Αυτό λέμε τον Σύρο. Θέλω να βρούμε έναν τρόπο και να μην είναι υποχρεωτικός. Συγγνώμη. Από το Υπουργείο. Συγγνώμη, κάτι ακούω από εδώ τώρα. Να πάρω το λόγο, να διευκρινίσω ότι υπάρχει σε κάθε εκλογική διαδικασία ένα ανώτερο όριο επιτρεπωμένων εκλογικών δαπανών. Ακριβώς. Οι οποίες ανάλογα με το είδος της εκλογής προσδιορίζεται. Παράδειγμα, χτες που ψηφίστηκε ο νόμος για τις ευρωεκλογές, ο κάθε ευρωβουλευτής. Κύριε Ταμίλε, μας κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε τι λέμε. Να σας άλλο η διαφήμιση. Να σας δώσω τραπεζικό λογαριασμό. Κύριε Μπατζόκη, μπορείτε να σταματήσετε λίγο. Όχι, έτσι. Ναι, φοκωθούμε τώρα. Επειδή ρώτησε και εμένα, επειδή εγώ ρωτάω, εσείς ρωτάτε από πάνω, μιλάμε πέντε. Η καταχώρηση διαφημιστική των εκδηλώσεων. Αυτή τη δουλειά την κάνουμε πολλά χρόνια. Άλλο η διαφήμιση και η καταχώρηση του κόμματος και άλλο η συμμετοχή προσκεκλημένων. Πληρώσατε που ήρθατε εδώ πέρα, συγγνώμη. Ποτέ. Εάν πληρώνετε σε εκείνου του λεχρήτε 2 και 3 και 5, εδώ δώστε 55 να τελειώνουμε. Μα είναι δυνατόν να ακούτε τέτοια πράγματα και να μην αντιδράτε? Άλλο η δαπάνη που κάνει ένα κόμμα για να διαφημίσει, να πετάξει τα σπότ του στην τηλεόραση. Ή ο υποψήφιος αν επιθυμεί. Σωστά. Μέσα από βιβλιάριο το οποίο ανοίγει ειδικά. Και με συγκεκριμένο. Μπορεί να θέλει να πάει να διαφημιστεί. Εδώ δεν πήγε ο άνθρωπος να διαφημιστεί. Ένα λεπτό. Ζητά λεφτά για να προβληθεί η δράση. Και άλλο υποχρέωση. Καταρχάς υπάρχει υποχρέωση των δημοσιογράφων ποσοστιαία να εκπροσωπούνται τα διάφορα κόμματα. Αυτή έχει καταστρατηγηθεί. Το ΚΚΕ φωνάζει εδώ και χρόνια για αυτήν την ιστορία. Όπου σύμφωνα με τα ποσοστά που έχουν πάρει στην προεκλογική περίοδο, πρέπει να έχουν και το χρόνο τους στην τηλεόραση, στα μέσα, στις εφημερίδες, τα ραδιόφωνα. Δεν συμβαίνει αυτό. Κάθε υποψήφιος δύο φορές στην προεκλογική περίοδο του τελευταίου μήνα. Δύο φορές για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Και τρεις φορές. Δύο φορές. Κύριε Ταμίλο, έως δύο. Έως δύο, ξέρετε, σημαίνει ότι υποχρεωτικά δύο φορές. Από μηδέν ως δύο. Αυτό σημαίνει. Δεν υποχρεώνει κανένας. Του λέει μέχρι δύο φορές μπορείς να βγεις. Αν δεν βγάλουμε καμία φορά την καταρσία, ποιος θα. Δηλαδή, αν το Μέγκα δεν βγάλει καμία φορά την καταρσία, το τελευταίο μήνα. Ποιος θα πει κάτι, κύριε Ταμίλο, η κυβέρνηση θα υπάρχει εκλογική επιτροπή. Η διακομματική που παρακολουθεί πώς θα σκοτώνεται. Το αβαντάρισμα, Μάκη μου, το αβαντάρισμα γίνεται πριν το τελευταίο μήνα. Κάποτε υπήρχε η ΕΡΤ, κύριε Ταμίλο, ότι ήταν τουλάχιστον αναγκασμένη να βγάζει. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Όχι, κύριε Ταμίλο, είναι θυμωμένες όλες οι μονές που δεν υποστηρίζουν το μνημόνιο. Η έκρηξη του παγιδευμένου αυτοκινήτου λίγα μέτρα μακριά από το κτίριο της Τράπεζας Ελλάδος, που είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικές υλικές ζημιές σε δημόσια κτίρια και καταστήματα, αλλά χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν θύματα, αφού ο χώρος εκενώθηκε ύστερα από το προειδοποιητικό τηλεφώνημα στο Zoogla.gr, αποδεικνύει πως αυτοί που προχώρησαν στη συγκεκριμένη ενέργεια λειτουργήσαν με απίστευτη ακρίβεια. Όπως ανέφεραν κάτοικοι της περιοχής, ένας εκοφαντικός θόρυβος ακούστηκε γύρω στις 5:50 με 5:55 το πρωί. Και ήρθαν οι αστυνομικοί και μου λένε μην πρόκειται παρακάτω. Όσο ήρθαν οι αστυνομικοί, καθόμουνα. Φύγανε και μετά με γύρισαν οι άλλοι αστυνομικοί να έρθουν εδώ πάνω. Είδατε το αυτοκίνητο, φωτιά, είδατε κάτι? Όχι, τίποτα, μόνο την έκρηξη που άκουσα. Τι ώρα είναι? Γύρω στις 6 παρά 10 ήταν. 6 παρά 10, έτσι. Ήταν δυνατή έκρηξη. Ήταν δυνατή. Τα τζάμια τρίξαν όλα. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε για την έκρηξη ήταν μάρκας Nissan Sunny και είχε κλαπεί από τις 5 Απριλίου 2014 και αυτός που το οδηγούσε φρόντισε να το σταθμεύσει στην αριστερή πλευρά της Οδού Αμερικής, μπροστά από τα γραφεία της Τρόικας και απέναντι ακριβώς από το κτίριο όπου στεγάζεται η Τράπεζα της Ελλάδος, παρά το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο σημείο απαγορεύεται αυστηρά η στάθμευση αυτοκινήτων λόγω των οργανισμών που στεγάζονται στο συγκεκριμένο σημείο. Ο οδηγός του γιοταχή, του οποίου τα χαρακτηριστικά του προσώπου φαίνονται αλλοιωμένα από τις κάμερες ασφαλείας περιοχής, του άφησε ξεκλείδωτο τα ξημερώματα της Πέμπτης και απομακρύνθηκε τρέχοντας. Στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε μια μοτοσικλέτα η οποία τον ακολουθούσε μέχρι να σταθμεύσει το αυτοκίνητο. Μέσα στην Τράπεζα της Ελλάδος υπήρχαν δύο φύλακες οι οποίοι παρά τη σφοδρότητα της έκρηξης δεν τραυματίστηκαν. Από την έκρηξη που σημειώθηκε στις 5:55 το πρωί προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε ακτίνα 200 μέτρα από το σημείο της έκρηξης, ενώ σε πολλά καταστήματα και δημόσια κτίρια υπήρξαν εκτεταμένες υλικές ζημιές.
Άνδρες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας που είχαν αποκλείσει από την πρώτη στιγμή την περιοχή και τους γύρω δρόμους μέχρι και αργά το μεσημέρι, πραγματοποίησαν εξονυχιστική έρευνα σε όλη την ακτίνα γύρω από το σημείο της έκρηξης, προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία που θα τους δώσουν επιπλέον απαντήσεις για την υπόθεση αυτή, ενώ από το αυτοκίνητο που τεινάχθηκε στον αέρα παρέμεινε μόνο η μηχανή. Να πάω τώρα στην κυρία Ραπατζή, υποψήφια δημοτική σύμβουλο στην Αθήνα. Να λέτε και την παράταξη. Με το συνδυασμό του Άρη του Σπηλιωτόπουλου, Αθήνα μπορείς. Έχουμε δύο από το Σπηλιωτόπουλο εδώ. Θα νομίζουν ότι θέλουμε να στηρίξουμε τον Άρη και θα τρελαθώ. Έχετε καλέσει την εμπειρία και το νέο αίμα, καταλάβατε. Τι λέτε τώρα, έχω τέτοιο γάμο εδώ μέσα. Φυσικά. Την εμπειρία με το νέο αίμα. Φυσικά. Που συνδυάζουν και οι δύο την ομορφιά. Πες κάτι καλό. Άμα λέτε τόσο χοντρά ψέματα πριν εκλεγείτε, φανταστείτε τι θα γίνει μετά. Ωραία. Μάλιστα. Πώς τα σχολιάζετε αυτά που παρακολουθήσαμε μέχρι τώρα? Για την έκρηξη και τη βόμβα. Ναι, για το συμβάν. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Τριανταφυλόπουλε, είναι σαφές ότι στην Ελλάδα υπάρχει μία τάση όπου δεν θέλουν η χώρα να πάει μπροστά. Είναι σαφέστατο. Θεωρείτε ότι είναι τυχαίο ότι η βόμβα τοποθετήθη μία μέρα μετά την έξοδο της χώρας στις αγορές ξανά? Εδώ ακούσαμε τώρα αντιμνημονιακές δυνάμεις. Σας παρακαλώ. Ήταν γιορτάσανε. Μα τι είναι αυτά που λέτε, κυρία μου. Έχετε μονοπολίσει. Σας αφήνουμε. Το βλέπετε ευγενέστατα. Τουλάχιστον την ώρα που έχω τον λόγο, σας παρακαλώ τουλάχιστον να έχετε τη δημοκρατική ευγένεια να με αφήσετε. Λοιπόν, είναι σαφές, κύριε Τριανταφυλόπουλο, ότι έχουμε αντιμνημονιακές δυνάμεις, οι οποίες λένε, έρχονται μάλλον και μας λένε ότι το μνημόνιο είχε καλύτερο επιτόκιο από το επιτόκιο που βγήκε η χώρα για πρώτη φορά στις αγορές μετά από 5 χρόνια. Αυτό μόνο από την αντιπολίτευση τη Σύμπασσα στην Ελλάδα μπορούμε να το ακούσουμε. Σε καμία χώρα οργανωμένη του ευρωπαϊκού κόσμου δεν μπορούμε από μια αντιπολίτευση να ακούμε μόνο ότι όλα γίνονται προς την αρνητική κατεύθυνση. Γιατί είναι χαμηλό? Δεν έχουμε ακούσει. Μισό λεπτό. Δεν έχουμε. Είναι χαμηλό. Μην το βλέπουμε, κύριε Τριανταφυλόπουλο. Κύριε Τριανταφυλόπουλο, μισό λεπτό. Άλλο το. Με συγχωρείτε. Όχι. Άλλο το επιτόκιο μεταξύ χωρών και μεταξύ κρατών, με συγχωρείτε, και διεθνών οργανισμών, και άλλο το επιτόκιο από τις αγορές. Μην τα μπλέκουμε τα δύο, το ένα με το άλλο. Κύριε Οικονομολόγια, έτσι είναι. Άλλο το επιτόκιο μεταξύ των. Κύριε Οικονομολόγια, κύριε Τσαγκάρη, έτσι είναι. Ο ίδιος λαός δεν θα το πληρώσει. Τι εννοείται άλλο το ένα και άλλο το άλλο? Τα 715 εκατομμύρια τόκου. Άρα είτε είναι έτσι, είτε αλλιώ. Ποιο θα τα πληρώσει, εσύ? Εμεί θα τα πληρώσουμε. Δεν πηγαίνετε σε μια λαϊκή αγορά, αντί για την άλλη αγορά. Κύριε Ταμήλο, δεν πηγαίνετε σε λαϊκές αγορές καλύτερα από όπως περνάει ο κόσμος? Αν είναι δυνατόν, παιδιά, αυτά τα ανέκδοτα. Γιατί δεν μας απαντάει? Θέλει το επιτόκιο του μνημονίου. Τι τσιρίδε είναι? Σα παρακαλώ. Κύριε Οικονομολόγια. Είπα, κύριε Οικονομολόγια. Τι πράγμα είστε εσείς? Κύριε Οικονομολόγια, είναι έτσι? Είναι υψηλότερο το επιτόκιο που βγήκαμε σε αγορές από το δανεισμό μας? Το επιτόκιο είναι άριστο. Είπαμε, σηκωθήκαμε από το κρεβάτι της εντατικής και περπατήσαμε τριάμιση. Πείτε μου τώρα αυτό. Είμαι πολύ συγκεκριμένος. Όλο παραβολές είστε. Η χώρα είναι εκτός αγορών. Είναι η πρώτη μέτρηση. Είναι μετά από 4 χρόνια πτώχευσης. Εάν δεν έπαιρνε τα δανεικά από του Ευρωπαίου, θα είχε πτωχεύσει. Εγώ δεν είμαι εναντίον τη πτώχευση. Ούτε του πολιτικού, ούτε την ψυχή να το κάνει την είχε. Α, το έκανε. Δεν το έκανε. Φώναζε, ζήτω το ευρώ, θέλω να παραμείνω εδώ. Μην με πετάτε έξω. Αυτό έκανε σαν κοινωνία. Το επιτόκιο είναι υπέροχο, είναι λαμπρό. Ζήτησε 2,5 δις, σου προσφέραν 20. Είπα. Με γερμανική πιστωτική κάρτα. Υπάρχει η ιονή εγγύηση της Ευρώπης γι' αυτό. Υπάρχουν δηλώσεις σήμερα του Γερμανού Υφυπουργού Οικονομικών ότι χαιρετίζουμε την προσπάθεια των Ευρωπαίων εταίρων να βγει η Ελλάδα στις αγορές. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα συνεχίσει να δανειστεί αντί για 2,5 δις, 52,5. Η Ελλάδα χρωστάει σήμερα 180% του ΑΕΠ. Στην Ελλάδα απαγορεύεται να δανείζεται. Την προηγούμενη εβδομάδα που είχατε έρθει ήταν 173. Μπράβο. Τώρα είναι 180. Έτσι, μπράβο. Καλά πάμε. Λοιπόν, η Ελλάδα θέλει αυτή τη στιγμή 1 δισεκατομμύριο ευρώ το μήνα. Τα κράτη ή φορολογούν ή δανείζονται. Δεν υπάρχει άλλη πηγή να βρει το κράτος λεφτά. Ήρθε καιρό να αρχίσει να δανείζεται. Εδώ λοιπόν, για να σταματήσει το κράτος, για να μπορέσει να ζήσει, να καλύψει τα έξοδα, ή φορολογεί, επαναλαμβάνω, ή δανείζεται. Υπήρξε η ειδική διαδικασία δανεισμού από τους Ευρωπαίους. Αυτό που περιέγραψαν σαν αλληλεγγύη κάποιοι, άλλοι σαν τοκογλυφία, άλλοι
πολύ σωστά είπαν ότι εξυπηρέτησαν σκοπιμότητα για να μην χάσουν οι ίδιοι, γιατί είχαν και οι ίδιοι ελληνικά ομόλογα. Και βγήκε σήμερα μία διαδικασία. Δεν ξέρω αν έχει όρους πολιτικής επικοινωνίας. Δεν είμαι εγώ που θα το κρίνω αυτό. Εμένα με ρωτάτε αν είναι σωστό το επιτόκιο. Είναι άριστο. Ωραία. Είναι δεν απάντηση. Θέλω τίποτα άλλο. Αφού για εσάς είναι άριστο, για εμάς είναι χείριστο. Λοιπόν, για να πάω και στους υπόλοιπους. Κύριος Ανδρεόπουλος, υποψήφιος δήμαρχος Αλανδρίου. Δεν πιστεύω να μην έχετε θέση πολιτική επειδή δηλώσατε. Σαφώς έχουμε θέση πολιτική, κύριε Τριανταφυλόπουλε, αλλά το θέμα είναι ότι βλέπω μια αντιμετώπιση τοπική αυτοδιοίκηση σαν να είναι μια φθηνή δημοσκοπική διαδικασία για την κεντρική πολιτική σκηνή. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε βγει στο προσκήνιο και ζητάμε να μας επιλέξει ο λαός της κάθε πόλης, του κάθε Δήμου, προκειμένου να δώσουμε λύση σε πρακτικά προβλήματα. Άρα λοιπόν, σαφώς είναι χρήσιμη και η προσέγγιση και οι εκτιμήσεις της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Ωστόσο, ο ρόλος μας είναι αυτός. Ωραία. Δηλαδή, συμμετέχοντας όμως σε ένα τραπέζι με θέματα γενικότερα της κεντρικής πολιτικής σκηνής, πρέπει να τοποθετήσετε. Διότι έτσι θα κρίνει και ο ψηφοφόρος στην περιοχή σας, εάν ο υποψήφιος δήμαρχός του είναι ικανός να πάρει θέση, να έχει θέση, να αντιπαρατεθεί, να δώσει μάχες. Έχετε δίκιο, κύριε Τριανταφυλόπουλε, αλλά τον ψηφοφόρο της περιοχής μου τον ενδιαφέρει και ο κάδος ο οποίος είναι άπλητος, τον ενδιαφέρει και το σύστημα αποκομιδής, το οποίο είναι αναποτελεσματικό. Σωστά τον ενδιαφέρουν πρακτικά θέματα. Εγώ θεωρώ ότι σωστή είναι η ερώτηση που μου κάνετε, ωστόσο δεν πρέπει να υποβαθμίζουμε το χαρακτήρα και την ουσία της αυτοδιοίκησης. Για να μην χάσετε την μπάλα και το δάσος, θα σας πω ότι αν κάνετε δύο εκπομπές για τους κάδους της περιοχής σας και με κεντρικά πολιτικά θέματα, οι ψηφοφόροι της περιοχής σας δεν θα δουν τους κάδους της περιοχής σας, θα δουν τα κεντρικά πολιτικά θέματα. Αναμφισβήτητα τους απασχολούν και τα κεντρικά πολιτικά θέματα. Γι' αυτό το θέμα δεν τίθεται αμφισβήτηση. Ωστόσο, εάν από μένα ζητάτε δηλαδή μια γενική πολιτική θέση για την είσοδο της Ελλάδας στις αγορές, για την έξοδο της Ελλάδας προς τις αγορές. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ένας κοινωνικός αναβρασμός αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς, καλός ή κακός, οι πολίτες της χώρας μας νιώθουν πολύ άσχημα και για τα επαχθέστατα μέτρα τα οποία τους έχουν επιβληθεί. Για παράδειγμα, επειδή εγώ, ας πούμε, είμαι και οικονομολόγος και λογιστής, βλέπω και αντιλαμβάνομαι τον παλμό της αγοράς. Βλέπω τους επαγγελματίες να ασφικτιούν, να έχουν έρθει σε ένα αδιέξοδο, η φορολογία να είναι φοβερή. 26% φόρος εισοδήματος χωρίς αφορολόγητο και 23% ΦΠΑ. Και όταν επιχειρούμε σε αυτή την πόλη, και σε όταν επιχειρούμε σε αυτή λοιπόν τη χώρα, ξέρουμε ότι αμέσως το κράτος είναι 50% συνέτερος. Αν υπολογίσουμε και την προκαταβολή που θέλει το κράτος, πλέον στους 12 μήνες, για τους 8 μήνες, δουλεύουμε για το κράτος και προσπαθούμε στους 4 μήνες να συντηρήσουμε το προσωπικό μας και την οικογένειά μας. Αυτό λοιπόν πρέπει να αλλάξει. Αυτή τη στιγμή δεν έχει αλλάξει. Ο κόσμος από κάτω είναι πολύ δυσαρεστημένος και πραγματικά νομίζω ότι αυτή η δυσαρέσκεια σε επερχόμενες βουλευτικές εκλογές θα εκφραστεί. Μάλιστα. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στη μεγάλη αυτή διαδικτυακή ψηφοφορία. Μεγάλη ως προς τον όγκο των ερωτημάτων που έχουν τεθεί και βεβαίως εκλογών, ευρωεκλογών για το Δήμο της Αθήνας και του Πειραιά που είναι δύο μεγάλοι δήμοι. Στον Πειραιά είχαμε και την εξέλιξη αυτή με τον κύριο Μαρινάκη και τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον κύριο Μόραλη που έθεσε υποψηφιότητα. Άλλη μάχη εκεί και αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον για το φιλοθεάμον κοινό. Για να δούμε λοιπόν. Θα πέρασε και μια τροπολογία για την ΑΕΚ, που σε έκτισε. Το ξέρεις. Τελευταία στιγμή. Δεν με ψήνετε. Λοιπόν, αν το ξέρεις, αν θες, ας πούμε τι έγινε. Ποιοι ψήφισαν. 1422 άτομα, πάμε στην πρώτη κάρτα για να δείτε και την ταυτότητα της έρευνας από 8 Τετάρτου μέχρι 10 Τετάρτου από το μεσημέρι της στις 8 Τετάρτου που άρχισε μέχρι το σήμερα το απόγευμα. Είναι φρέσκο πράγμα δηλαδή. Έτσι. Είναι 1422 άτομα και βέβαια από ηλικία 18 και άνω. Ορίστε. Σε ποια περιοχή. Είναι από όλη την Ελλάδα, διότι είναι σταθμισμένο δείγμα. Θα τα δείτε όλα σε ποια περιοχή. Αναφύλω ποιοι ψήφισαν, να δούμε. Γυναίκες 12%, άντρες 88%. Άρα δεν είναι τόσο καλά σταθμισμένο, μάλλον. Έτσι δεν καθίζει. Όπως εσείς χωρίς να ξέρετε επιμένετε. Πολύ καλά σταθμισμένο είναι. Είναι ποσοστό το οποίο σου δίνει το δικαίωμα να σταθμίσεις. Απλά οι γυναίκες είναι πιο μυστικοπαθείς και δεν τους αρέσει να εκδηλώνουν την ψήφο τους. Ναι, δεν διαφωνώ, αλλά στην κάλπη ψηφίζουν και οι γυναίκες κατά 55%. Το δείγμα αυτό
είναι ικανό να δώσει σταθμισμένα την ποσότητα των γυναικών που... Είχαμε συγκρουστεί με τον κύριο Τριανταφυλόπουλο γι' αυτό, οπότε ήταν... Δώσατε κι εσείς μάχη για τις γυναίκες? Όχι, για το δείγμα. Να σου πω, να είστε ευγενείς με την κυρία δίπλα. Ευγενέστατη, δεν είμαι ευγενέστατη. Όχι εσείς, στον κύριο λέω. Δεν πάω να σας βοηθήσω και εσείς μου βάζετε χέρι. Ποιοι ψήφισαν ανά ηλικία? Λοιπόν, οι ηλικίες είναι 52% 45-64, 39% 25-44, 2% 18-24 και 7% 65+. Τα παππούδια μπαίνουν στο διαδίκτυο και ψηφίζουν. Και όταν δεν μπορούν να το χειριστούν μόνα τους, βάζουν κανέναν εγγονό. Και κανέναν ηθιό. Ποιοι ψήφισαν βαθμός αστικότητας? Αγροτικές περιοχές 17% και αστικές περιοχές 83%. Αναπεριοχή ποιοι ψήφισαν? Από την επαρχία, από την περιφέρεια δηλαδή, κακό αυτό το επαρχία, δεν μου αρέσει, 50%. Και από την Αττική 41%, από τη Θεσσαλονίκη 9%. Θεσσαλονίκη ούτως ή άλλως 9% βγαίνει στο εκλογικό σώμα. Ναι, ναι. Είναι... Μα γι' αυτό μπαίνει έτσι. Ποιοι ψήφισαν τώρα σε σχέση με το επίπεδο μόρφωσης που έχει και αυτό το ενδιαφέρον του? Είναι και μια ταυτότητα για το Zoogla.gr. Ανώτατη μόρφωση 39%. Ανώτερη 29%. Μέση 31%. Κατώτερη 1%. Και επειδή μου ζητούν να κάνω ένα διάλειμμα, θα το κάνω τώρα και μένουμε εδώ, στο επίπεδο μόρφωσης, για να μην ξεχαστούμε, για να επιστρέψουμε αμέσως μετά σε πολύ 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 σημαντικά πράγματα, ερωτήματα και βέβαια πρόθεση ψήφου, Δήμο Πειραιά, Δήμο Αθήνας, για το τι ψηφίζετε, ποιον ψηφίζετε. Να πω μόνο, να κάνω μια επισήμανση από τώρα, ότι... κρατά μια επιφύλαξη για τα δείγματα Αθήνας και Πειραιά, διότι επειδή έγινε πολύ σύντομα μέσα σε 2 μέρες, δεν πρόλαβαν να ψηφίσουν πολύ από την Α Αθηνών και την Α Πειραιά που ήταν απαραίτητη για το Δήμο Αθήνας και Πειραιά. Ωστόσο, ήταν ένας αριθμός αρκετά σημαντικός. Ο Μαρινάκης παίζει, δηλαδή. Που δίνει. Βέβαια. Πώς δεν θα είχαμε για το Μαρινάκη? Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εν τω μεταξύ των διαφόρων καρτών που βλέπετε για την διαδικτυακή ψηφοφορία, έρχονται και τα τηλεφωνήματα και τα μηνύματά σας που είναι πάμπολα. Να διαβάσω μερικά από αυτά. Αυτοί που είναι φτωχοί στο διάλογο δεν δικαιούνται να μιλούν, οφείλουν να σέβονται τους κανόνες τους. Λέει εδώ ένας κύριος, μια κυρία, ότι γιατί δεν υπάρχει ο κύριος Σταύρος Θεοδωράκης στους πολιτικούς αρχηγούς στη δημοσκόπησή σας? Πώς δεν υπάρχει, κύριε? Πού το βγάλατε στο συμπέρασμα? Είδατε τη δημοσκόπηση? Πριν δουν τη διαδικτυακή, διαμαρτύρονται ότι δεν υπάρχει. Ο Σταύρος Θεοδωράκης για μας υπάρχει και θα υπάρχει. Διότι όπως γνωρίζετε, βγάλαμε και πολλά άπλυτα στη χώρα πριν αρχίσουν οι δημοσκοπήσεις. Οπότε έχουμε κάθε λόγο να παρακολουθούμε τη στάση του. Και διάφορα άλλα που θα διαβάσουμε συνέχεια. Να πάμε τώρα στην διαδικτυακή. Πιστεύω ότι έχει περισσότερο ενδιαφέρον για όλους εσάς. Πάει και το επίπεδο μόρφωσης. Πάμε τώρα στον επόμενο πίνακα, κύριε σκηνοθέτα μου. Κατά τη γνώμη σας, θα πρέπει να επιτρέπετε ή να απαγορεύετε η προβολή βίντεο που καταγράφηκε με κρυφή κάμερα για πράξεις που αφορούν πολιτικά πρόσωπα? Δεν χρειάζεται να μιλήσω. 90% ναι. Κρυφή κάμερα, κύριε, επιτρέπεται σε όλο τον πλανήτη ως εργαλείο δημοσιογραφικό. Εκτός από την Ελλάδα, διότι εδώ την κατήργησε ο κύριος Βενιζέλος. Με ειδικό νόμο. Λοιπόν, και τώρα θα κληθούν κάποια στιγμή να πάρουν την επέσχυντη αυτή νομολογία πίσω και να την πετάξουν στο καλάθι των αχρήστων για να μην πω τίποτα χειρότερο. Ποιος την εφεύρε όμως? Ερντογάν. Την εφεύρε. Την εφήβρε. Και την χρησιμοποίησε. Την εφήβρε. Ποιος την πρώτο χρησιμοποίησε?
εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπως ο περατέρ που τράβηξε την πόρτα του Πολυτεχνείου με κρυφή κάμερα, γιατί αν την τράβαγε με φανερή δεν θα ζούσε και δεν θα υπήρχε ούτε το ντοκουμέντο ούτε αυτός. Όπως εκατοντάδες ανταποκριτές όλο τον κόσμο που τη χρησιμοποιούν. Εγώ κομπλιμέντο θέλω να σου κάνω και εσύ το έστριψε. Πολέμου. Δεν το θέλω το κομπλιμέντο αυτό. Γνωρίζει ο κόσμος τη δράση μου, αλλά γνωρίζει επίσης και το γεγονός ότι έτσι και βάλω βίντεο στο χέρι. Και τους αφορά, όχι κακούργημα να είναι, στο εκτελεστικό να μου πούν ότι με στέλνουν, θα παίξει. Επομένως, να μην αισθάνονται καθόλου σίγουροι για ό,τι πρόκειται να επακολουθήσει. Επομένως, όλα αυτά είναι μπαρούφες. Απλώς, στους δειλούς δημοσιογράφους, στους εγκάθετους δημοσιογράφους, τα παρελκόμενα των επιχειρηματιών και των πολιτικών έδωσαν την ευκαιρία να έχουν μια πολύ μεγάλη δικαιολογία ότι ναι, μεν, έχουν την είδηση, αλλά δεν μπορούν να την παίξουν διότι απαγορεύεται από το Σύνταγμα και τους νόμους. Λοιπόν, 90% όπως είδατε, έτσι, να επιτρέπεται, 8% να απαγορεύεται, 2% δεν ξέρω, δεν απαντώ. Αν κάποιος θέλει να κάνει ένα σχόλιο, μπορεί να το κάνει. Κύριε Τζίμερε. Ναι, θεωρώ ότι όχι μόνο για πράξεις που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, αλλά εάν πρόκειται κάποιος με αυτό το υλικό να αποδείξει την αθωότητά του όταν κατηγορείται ή να αποδείξει μια σκευωρία εναντίον του, ειδικά στα πολιτικά πρόσωπα, θα έπρεπε τα ίδια τα πολιτικά πρόσωπα να ζητάνε να είναι διάφανες οι πράξεις και τα λόγια τους και οι συζητήσεις τους. Όχι βέβαια να φτάσουμε στο σημείο να παρακολουθείται η προσωπική ζωή, αλλά πολιτικές συζητήσεις, ειδικά αυτού του χαρακτήρα, είναι εντελώς απίθανο το ότι προστατεύονται, ας πούμε. Όταν στην ουσία καταστρατηγούν την ίδια την έννοια της πολιτικής. Σωστά. Εξάλλου, κύριε Δανθλόπουλε, προέχει το δημόσιο συμφέρον. Όταν πλήττεται το δημόσιο συμφέρον από μια πράξη είτε κακουργηματική είτε πλημματικού τύπου. Αυτό δεν ισχύει, επειδή είστε δικηγόρος, ναι, πλέον με τον νόμο Βενιζέλου δεν ισχύει. Ναι, το γνωρίζετε, τον οποίο νόμο Βενιζέλου ψήφισε και ο ΣΥΡΙΖΑ δυστυχώς, ψήφισαν και αριστερά κόμματα. Ψήφισαν και δημοκρατικά κόμματα, ψήφισε το ΠΑΣΟΚ δυστυχώς. Θα μου πείτε εδώ ψήφισαν τον νόμο Περιευθύνησης Υπουργών, δεν θα ψήφισαν για την κρυφή κάμερα. Ίσως γιατί τότε εν τη εξουσία τους όλοι αυτοί, αισθανόμενοι ισχυροί, δεν πίστευαν ποτέ ότι θα καταρρεύσει η οικονομία και θα φτάσουμε σε τέτοιο σημείο. Να πω όμως και κάτι, Μάκη, αυτός που παίρνει μια κρυφά, χωρίς να σε πει εσένα ότι εγώ σε μαγνητοφωνώ τώρα, σε μαγνητοσκοπώ. Πρέπει να λάβει και την ευθύνη, όπως λες εσύ. Τι να σε πήγε, τι είπες εσύ τώρα. Θα πάγω να σε τραβήξω. Εσύ είπες δηλαδή ότι... εσύ θα κουβαλάς, ας πούμε, την κοκαίνη με την τσάντα για να κάνεις εμπόριο. Εσύ και εγώ θα εγώ... να σου πω, γέλα, χαμογέλα θα βγει το πουλάκι. Όχι, να σε πάρω για να πάω να σε δείξω. Είπες πριν από λίγο ότι εσύ θα δείξεις ακόμη και με όλες τις επιπτώσεις του νόμου. Ναι. Άρα λοιπόν όποιος παίρνει κρυφά χωρίς να ενημερώσει μια πολιτική συζήτηση που είπε ο κ. Τζίμερος, με όλες τις επιπτώσεις του νόμου. Εγώ δεν σας είπα να το ανακοινώνεις και τιμωρείσαι. Ο νόμος αυτός, κύριε Δαμήλου, έγινε για να προστατεύσει. Δηλαδή δεν θα μπορούμε να μιλάμε μεταξύ μας. Για να προστατεύσει την πολιτική μαφία. Όταν εγώ έμπλεξα με την πολιτική και μου είπαν ότι τώρα να ξέρεις ότι θα παρακολουθείτε το τηλέφωνο σου, απάντησα μακάρι. Μακάρι για να ξέρουν πόσο καθαρό είναι. Είμαι μαζί σου. Εντελώς. Αναφαντών. Τάσομαι υπέρ σου. Δηλαδή εσείς που πήγατε, γιατί πήγατε βρε άτιμοι και τραβήξατε τον Μπούλογλου που τα έπαιρνε ως διοικητής του νοσοκομείου. Εσείς, η Νέα Δημοκρατία, κυβέρνηση δεν είστε. Βάλατε την. Βάλατε τους ασφαλίτες. Βάλατε τους ασφαλίτες. Τράβηξαν την κρυφή κάμερα και μετά το μοιράστηκε στα κρατικά κανάλια. Εκεί έγινε καταγγελία από τον φέροντα. Και δεν μου αναγνωρίζει την άτυπη εξουσία. Πήγε στην αστυνομία και λέει: εγώ με εκβιάζουν. Με συγχωρείτε. Και πήγε δια του νόμου. Κύριε Ταμήλο, θέλω να γίνει κατανοητό. Εγώ είμαι υποχρεωμένος εν ονόματι του λαού, διότι ο δημοσιογράφος έχει έναν εργοδότη, το λαό. Αν υπακούει σε άλλο εργοδότη, δεν είναι δημοσιογράφος. Να σας ελέγχω. Εάν λοιπόν εγώ διαπιστώσω ότι κάνετε ένα κακούργημα και μπορώ να το αποδείξω μόνο με την κρυφή μου κάμερα, δεν θα το τραβήξω. Ο δημοσιογράφος δικαιολογείται, διότι αυτό είναι το λειτουργήμα του. Όμως ένας πολιτικός σαν τον Κασιδιάρη να μαγνητοσκοπεί κάποιον άλλον. Κανονικά πρέπει ο Κασιδιάρης δηλαδή να πάει στην αστυνομία να ζητήσει την προστασία και να βάλουν κάμερα οι αστυνομικοί να παρακολουθήσουν τον γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο δημοσιογράφος έχει επαγγελματικό δικαίωμα να αποτυπώνει τις ενέργειές του.
Ο πολιτικός τι είπε, επαγγελματικό δικαίωμα. Ο πολιτικός να μάθει αυτά που λέει στο κοινό. Παρακαλώ λίγο. Κάντε μου τη χάρη, κυρία Κουρουπάκη. Διαφωνώ. Ναι. Θεωρώ ότι η τοποθέτηση κρυφής κάμερας είναι επέσχυντη πράξη. Και δεν ξέρω με ποια ιδιότητα τοποθετεί ο καθένας νόμιμα κρυφή κάμερα. Δεν είπα νόμιμα. Έτσι λέτε. Τώρα ότι είναι η πολιτική. Ναι, όταν αποδεικνύει παράνομη πράξη. Όταν αποδεικνύει παράνομη πράξη. Και αν αυτή η συνομιλία είναι αποτέλεσμα μοντάζ ή άλλον μετά, ποιος θα το αποδείξει. Μην μιλάτε, σας παρακαλώ πολύ, κυρία Κουρουπάκη. Είπατε ότι θεωρείτε ότι είναι επέσχυτη πράξη. Πρέπει να σας πω ότι είναι το τελευταίο εργαλείο των Αμερικανών, των Άγγλων, των Γάλλων, ποιον των Ιταλών. Ποιον θέλετε, των Αμερικανών, είστε, γενικών, των πολιτών. Εσείς στο Πασόκ είστε πιο πολιτισμένοι. Των δημοσιογράφων σας. Των δημοσιογράφων. Υπηρεσιών, εγώ σας είπα. Τώρα ξέραμε. Μα περιμένετε ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Έχουν κάμερα στο προσπινό μέρος. Τι κάνει το αστυνομικό όργανο. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Ακούστε κάτι. Η Αθήνα σήμερα είναι γεμάτη κάμερες αυτή τη στιγμή. Με ποια ιδιότητα, άλλο δημοσιογράφο. Μπορείτε στον επαίοντα να αφαιθείτε για δευτερόλεπτα. Στην Αμερικανική έτσι, κοινωνία, επειδή γινόταν κατάχρηση εξουσίας από τους αστυνομικούς και επειδή εκεί κυκλοφορούν όλοι με όπλα και πυροβόλους, σαν οι πάντες από εδώ και από εκεί, μπήκε κάμερα στα περιπολικά και για την προστασία των πολιτών και για τον έλεγχο των αστυνομικών. Μα και με τον Αλβανό, εχθές έτσι βρήκαμε άκρη στην Ιγρήτα, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Χάρη τη κάμερα βρήκαμε άκρη. Δεν λέγονται κρυφές κάμερες. Αυτά δεν είναι κρυφή κάμερα. Αλλά ούτε να κάνει μια κάμερα. Εμείς είναι φανερή. Κάμερες σε όλη την Αθήνα είναι φανερή. Γιατί ο Μπαλτάκος δεν παρακολουθούν τη ζωή. Γιατί ο Μπαλτάκος που είναι το alter ego του Σαμαρά. Έτσι ήταν κολλητό των φασιστών. Αυτό δεν είναι το θέμα τώρα. Καθόμαστε τώρα και πάμε περί διαγραμμάτων. Αντί να πούμε ότι εδώ πέρα τη Νέα Δημοκρατία την ψηφιάζει μια δράκα ακροδεξιών. Εγώ, εμείς το ερώτημα που θέσαμε ήταν. Εμείς το ερώτημα που θέσαμε ήταν. Παντάγο το δέχεται. Κύριε. Σα παρακαλώ λίγο. Το ερώτημα που θέσαμε ήταν πολύ συγκεκριμένο. Ο δημοσιογράφο, όπω όλοι οι δημοσιογράφοι στον κόσμο, Έλληνα, γιατί το απαγορεύεται να κάνει. Να χρησιμοποιήσει ως έσχατο εργαλείο την κρυφή κάμερα όταν βλέπει το κακούργημα μπροστά του και πρέπει να το καταγράψει. Γιατί το απαγορεύεται, εάν το καταγράψει, να το παίξει. Με ποιο δικαίωμα. Βάσει ποιων κανόνων δημοκρατίας. Επομένως λοιπόν, μαζί με αυτόν τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, κότσαναν και αυτό μαζί, ούτως ώστε να μην μπορεί κανένας να ελέγξει, όπως είπε πολύ σωστά ο κ. Τζίμερος, ότι ένας καθαρός πολιτικός αντιλαμβάνεται ότι η ζωή του είναι πλέον στον καθρέφτη. Γνωρίζει πολύ καλά ότι και η ιδιωτική του ζωή ελέγχεται. Ένας πολιτικός τα λέει καθαρά στη φανερή κάμερα. Δεν χρειάζεται να τα πει και στην κρυφή. Μα τι είναι αυτά που μου λέτε εδώ. Γι' αυτό συζητάμε. Όπως ο κύριος Μπαλτάκος. Όπως ο κύριος Μπαλτάκος. Παρακαλώ. Ήτανε η κρέμ de la κρέμ της πολιτικής. Αυτό είχατε. Ο κύριος Μπαλτάκος έκανε τα πάντα. Κάντε μου τη χάρη. Ο κύριος Μπαλτάκος τα καρτάκια και τα σημειώματα του κύριου Βενιζέλου. Θα τα πούμε. Θα έρθει εκείνη η ώρα. Παρακαλώ. Δεν είναι το πρώτο μέσο του δημοσιογράφου κρυφή κάμερα. Το πρώτο μέσο είναι το ρεπορτάζ. Και τα θέματα του κυρίου Μπαλτάκου έχουν γραφτεί από τον κύριο Δημήτρη Ψαρά που παρακολουθούσε τη Χρυσή Αυγή όλα αυτά τα χρόνια. Έχουν γραφτεί στις εφημερίδες. Το ερώτημα, ξέρετε ποιο είναι. Για ποιο λόγο έπρεπε να βγει βίντεο για να ακούσει η ελληνική κοινωνία αυτό που όποιος διάβαζε στοιχειοδός εφημερίδα το ήξερε εδώ και 2, 3, 4, 5 χρόνια. Συγγνώμη. Για πείτε μου. Μην τα ωραιοποιείτε τώρα. Σας παρακαλώ. Ο κύριος Μπαλτάκος είχε γράψει βιβλίο. Λυπάμαι, αλλά έχει δίκιο ο κύριος Τζίπρας. Είχε φωτογραφηθεί με Χρυσαυγίτες. Το γνώριζαν όλοι. Γράφτηκαν. Το ακροδεξιό περιβάλλον του Σαμαρά. Το γνωρίζουν όλοι και το φωτογραφίζουν και βγαίνει και το ίδιο μόνο του στα Twitter και στα Facebook και διαλαλεί τον ακροδεξιό χαρακτήρα του. Έπρεπε να φτάσουμε στο σημείο να βγουν βίντεο για να παίξει αυτό στα κεντρικά δελτία. Λοιπόν, αλλά να έχουμε τώρα και μας έχουν εμπιστοσύνη. Τι συμβαίνει με τη δημοσιογραφία λοιπόν σε αυτή τη χώρα. Γιατί οι συνάδελφοί σας βγάζουν πολύ καλά ρεπορτάζ, αλλά αυτό το πράγμα δεν παίζει στα δελτία των 8, αλλά παίζουν άλλα θέματα. Ακούστε, αν έχετε κανένα πρόβλημα και θέλετε να προωθήσετε συγκεκριμένους συναδέλφους, βγείτε στο παζάρι και κάνετε διαφήμιση. Εγώ με αυτά τα κουτάβια που εσείς αποκαλείτε συναδέλφους μου, δεν θέλω να έχω καμία σχέση. Μα ακούτε τι σας λέω εγώ. Εγώ να μην ξαναπώ το όνομα, για να μην λέμε ότι κάνω. Όχι, εγώ τι σας λέω, με ακούτε τι σας λέω. Τους ξέρω. Το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής πολλά δεν μιλάω για το συγκεκριμένο. Αλλά μου φέρατε διάφορα παραδείγματα των σημαντικών δημοσιογράφων που αναδεικνύουν τα θέματα μπλα 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 που λέει και η εξάχρονη κόρη μου. Παραμύθια. Ουσία επί της ουσίας. Τσάκωσαν κανέναν να τον καρφώσει στον τοίχο. Όταν βγάλαμε το ρεπορτάζ για τους δικαστές,
Από την εποχή του Καποδίστρια μέχρι τώρα, πρώτη φορά μπήκανε δικαστές στη φυλακή. Δεν είχε τολμήσει κανείς να τους ακουμπήσει. Χωρίς την κρυφή κάμερα δεν θα πήγαινε κανένας μέσα από δάφτους. Ναι, είπαμε, είναι το έσχατο. Μιλε, το έσχατο το είπαμε κι εμείς. Το έσχατο είπαμε. Άλλος αλλά το έσχατο εδώ απαγορεύεται. Όπως ο νόμος περί ευθύνης υπουργών απαγορεύει στο φυσικό σου δικαστή να σε δικάσει επειδή είσαι υπουργός. Τι λες, μωρέ κλέφτη. Δεν θα σε δικάσουν επειδή είσαι υπουργός. 10 φορές πρέπει να σε δικάσουν επειδή είσαι υπουργός. Έγκριση βουλής πιο πριν. Δεν απαγορεύεται. Απλώς με την έγκριση βουλής δεν θα σε δικάσουν. Τώρα, εντάξει. Γελάει η κοινωνία, γελάει που σας τους κουβάλαγαν εκεί πέρα. Σας φέραν τον Τζοκατζόπουλο έξω. Σας φέραν τον Παπαντονίου έξω. Παπαντονίου. Σας έφεραν ό,τι Λοποδίτης κυκλοφορούσε με στη Βουλή έξω. Ο Λοποδίτης. Κανένας δεν πήγαινε μέσα. Και βάλαν τον γυραλαίο Τζοκατζόπουλο, τον ξεδοντιασμένο, έχωσαν αυτόν μέσα. Ξέρετε πόσοι από τη Νέα Δημοκρατία πρέπει να πάνε μέσα. Αυτούς που έχω παραδώσει στην εισαγγελία με τον οδηγό, αν θυμάστε, των επιχειρηματιών για τα Ολυμπιακά έργα, που τους κουβάλαγε τα 600 και τα 300, τα 300, τα 500. Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Η κυρία από το Πασόκ και άλλος ένας, άλλοι δύο και τρεις δικοί σας, ο ένας Λαρισαίος από τα μεγαλύτερα ονόματα της πολιτικής σκηνής. Τι μου λέτε, μωρέ, και κουβαλάγαν τις βαλίτσες με 600 και 700 ευρώ για να υπογράψουν το Ολυμπιακό έργο. Και είναι, κυκλοφορούν ελεύθεροι αυτοί. Για ποιους λέτε, για πέντε πολιτικά πρόσωπα τα οποία παρέδωσα στην Εισαγγελία Αθηνών, πότε? Καταθέσαμε πριν από 8 μήνες. Περιμένουμε ακόμα να αποφασίσουν, να αποφανθούν οι δικαστές μας, να βρούμε τους πολιτικούς λοποδίτες. Δεν τα ονομάζετε όμως, λέτε πέντε πολιτικά πρόσωπα. Τα κατονομάσαμε με το όνομά τους. Ήμουν εδώ, ήταν εδώ. Τα κατονομάσαμε στην εισαγγελία με το όνομά τους. Ήταν και ο μεταφορέας εδώ πέρα. Ήταν ο μεταφορέας, εδώ που μετέφερε το χρήμα από την κατασκευαστική εταιρεία. Πάντως υπάρχει νόμος μετά από αυτόν που λέτε, έχει ψηφιστεί από την Ελληνική Βουλή το 2011, που λέει ότι όταν εμπλέκονται σε υποθέσεις τέτοιες παραβατικές πολιτικά πρόσωπα, να προηγούνται στη διαδικασία απόδοσης δικαιοσύνης. Από εκεί και πέρα είναι θέμα της δικαιοσύνης. Εκτός αν είναι υπουργοί μάλλον. Όχι, όχι, καθόλου. Αγαπητοί μου φίλοι, ξέρω ότι ήμουν βουλευτής όταν το ψηφίσαμε. Γνωρίζω ότι δεν θα σας πείσω. Αλλά έτσι όπως καταντήσατε την Ελλάδα, το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει να πάτε σούμπιτι όλοι μέσα. Διότι καταστρέψετε μια χώρα και την πτωχεύσατε. Θα πρέπει να πάρετε όταν πίσω πτωχεύεις... το δεύτερο πληθυντικό. Ε? Θα πρέπει να πάρετε πίσω το δεύτερο πληθυντικό. Όχι εσείς να πάτε. Α, okay. Να πάτε, λέω, σαν κόμματα μέσα, σαν στελέχη αυτή που κυβέρνησαν. Εσείς τι ήσασταν, υπουργός, ήσασταν πρωθυπουργός, ήσασταν. Μιλάω για αυτούς οι οποίοι είχαν την ευθύνη της διαχείρισης των οικονομικών αυτού του τόπου τα τελευταία 40 χρόνια. Πείτε μου σε ποια άλλη χώρα θα πτώχευαν μια χώρα σε τέτοιο βαθμό, θα εξευτέλιζαν έναν λαό και θα κυκλοφορούσαν ελεύθεροι. Πείτε μου σε ποια χώρα δεν θα υπήρχαν συνέπειες. Και εδώ οι ίδιοι άνθρωποι εμφανίζονται σωτήρες. Αυτό είναι το πιο τρελό που μπορεί να συμβεί σε έναν τόπο. Ο Ταμήλος δεν φοβάται. Γιατί δεν ήταν εκτός σκηνικού, δεν ήταν από μεγάλο τζάκι, ήταν λαϊκός από τα Τρίκαλα. Και εγώ δεν φοβάμαι πολύ περισσότερο. Εσείς ναι, αλλά όμως. Ήμουν βουλευτής το 2011. Πρέπει να συναισθάνεστε και την ευθύνη που φέρετε. Δεν με ρωτήσατε αν, στηρίζετε. Αν θα συμμετέχω αύριο στις διαδηλώσεις επειδή θα έρθει η κυρία Μέρκελ. Κύριε, ένα λεπτό γιατί θα χάσουμε την μπάλα. Κύριε Μπαρτζόκη, κάντε υπομονή. Λοιπόν, η επόμενη κάρτα είναι μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο της συνομιλίας Μπαλτάκου Κασιδιάρη. Ποιο θεωρείτε ότι έχει εκτεθεί? Η κυβέρνηση 66%. Είναι απλό. Ο Τάκης Μπαλτάκος 13%. Η δικαιοσύνη 14%. Και 5% η Χρυσή Αυγή. Δεν ξέρω, δεν απαντώ, 1-2%. Επομένως, η κυβέρνηση βγαίνει εκτεθειμένη από αυτή την ιστορία. Και ξέρετε γιατί βγαίνει εκτεθειμένη η κυβέρνηση? Για αυτό που είπε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί το μείζον είναι ότι η ακροδεξιά σας, η δεξιά σας μάλλον συνομιλεί με την ακροδεξιά, αλλά πώς να μην συνομιλεί αφού ήταν δικό σας κομμάτι και απλώς αποσχίστηκε? Η ακροδεξιά τους μιλάει με τους ναζιστές, με τους φασίστες, αυτό γίνεται. Ακροδεξιά λέμε, όταν λέμε. Εντάξει, οι φασίστες είναι ακόμα περισσότερο. Γιατί μας κάνουν και το μισό κακόμερο ο Κατσιδιάρης τώρα που βγαίνει εκεί και λέει μα ποιος με κυνηγάει και τέτοια. Αυτοί οι άνθρωποι κυνηγούσαν 931 υποθέσεις. 931 υποθέσεις, όχι 31 του δένδια. 931 υπήρχαν μαχαιρώματα ξυλοδαρμοί μέχρι εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, δεν λέει κανείς τίποτα. Το επόμενο βίντεο, αν οι δημοτικές εκλογές, τώρα θα δείτε τι παίρνει ο Κασιδιάρης στην Αθήνα και θα τρομάξετε. Αν οι δημοτικές εκλογές διεξάγονταν την επόμενη Κυριακή, ποιον θα ψηφίζατε για δήμαρχο?
Καμίνες 13-6. Σπυλιωτόπουλος 5-8. Σας χαλάω τώρα το κέφι. Πολιτικούς μαγιονιόμαστε. Πολύ σταθμισμένο. Όχι, αυτό... Κοίτα, έτσι πως θα έχετε κάνει, μη μας τα πούμε εμείς. Έχει σταθμιστεί πολύ, δηλαδή. Αυτό το δείγμα δεν είναι σταθμισμένο. Έχω δει άλλα 10 τέτοια μάγκη που δεν είναι. Τρελαθούν οι πολιτικοί μάγκοι. Οι πολιτικοί θα τρελαθούν. Αλλά 10 τέτοια έχω δει. Όπως βλέπετε υπάρχει υποσημείωση ότι προέρχεται από 156 άτομα. Επομένως. Τώρα, εντάξει. 156 άτομα δεν στέκει. Εγώ οφείλω να το δείξω. Σε καμία στατιστική. Οφείλω να το. Μην κάνετε έτσι, θα κάνετε εδώ, διότι σε άλλο δείγμα το οποίο ήταν σταθμισμένο, ο κύριος Κασιδιάρης ήταν στο 40%. Επομένως. Εκείνο δεν ήταν σταθμισμένο. Ευτυχώς δεν το βλέπω γύρω μου στην Αθήνα. Οπότε... Λοιπόν, 156 άτομα το συμπλήν είναι 20%. Σακελαρίδης είναι 14,8, ο κύριος Κακλαμάνης το 3,4. Αυτό είναι ενδεικτικό λοιπόν. Αλλά δεν το λαμβάνουμε υπόψη μας, το είπαμε από την αρχή, ούτε για την Αθήνα, ούτε για τον Πειραιά. Γιατί το δείχνετε, είναι κύριε μια... Τεταφυλόπουλο. Γιατί ψήφισε κόσμος και πρέπει να το δείξουμε, να μην θεωρήσει ο κόσμος ότι τον σνομπάρουμε. Και λέμε και την αλήθεια. Λοιπόν, ο κύριος Σοφιανός 2-1, ο κύριος Καπερνάνος 4-4, ο κύριος Βαλιανός 2-6, άλλος 2-2 και δεν ξέρω, δεν απαντώ, 4-8. Λοιπόν, πάμε και στον Πειραιά τώρα, γιατί έχει και εδώ ενδιαφέρον. Ο κύριος Μιχαλολιάκος 24-2, ο κύριος Μόρανης 17-6, είναι ένα νούμερο που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, αν σκεφτεί κανείς ότι έχει μόλις μία εβδομάδα που δήλωσε ότι... Θα είναι υποψήφιο. Στον Ολυμπιακό ψηφίζουν. 17 ο κύριο Ρίτσα. Ο κύριο Κουζηλό. 6-3. Παντελάκι 9-7. Άλλο 15. Στον μεγάλο Παύλο αυτό. Λευκό 2-7. Δεν ξέρω, δεν απαντώ. 27-4. Αφήστε το αυτά. Πάμε στα σταθμισμένα τώρα. Ποιο πολιτικό αρχηγό κατά τη γνώμη σα είναι ο ικανότερο να κυβερνήσει τη χώρα? Ο κανένα. Άλλο δηλαδή 30,3%. Εμεί δεν βλέπουμε, Μάκη. Ναι, όντω. Ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Τσίπρας και στη δεύτερη αυτή, είναι η δεύτερη φορά επαναλαμβάνεται ότι είναι από τον κανένα ο δεύτερος και πρώτος μεταξύ των άλλων με 17-2, κύριος Σαμαράς με 16%, Βενιζέλος 2, Καμένος 3, Μιχαλολιάκος 15-1, Κουβέλης 0-9, Κουτσούμπας 1,6, Κανένας 9-4, δεν ξέρω, δεν απαντώ, 4. Κανένας δηλαδή και άλλος. Είναι 39,7. Καλά, εσένα δεν σε κάνει να υποπτεύεσαι κάτι αυτά τα νούμερα. Ό,τι τι. Δεν ξέρω, δεν την έκανα εγώ τη δημοσκόπηση. Εσείς τι κάνατε? Ναι, να υποπτεύομαι τι. Εγώ δεν την έβγαζα, Μάχη μου. Εγώ δεν είμαι καθήκον. Μόνο την αγάπη που σου έχω και την εκτίμηση. Και όταν βγάζαμε το Πασόκ ήταν μπροστά 10,5 μονάδες. Ούτε αυτή θα την έβγαζε. Τα ίδια μας λέει. Δεν την εμπιστευόσταν και τόσο ήρθε. Τι να κάνουμε δηλαδή εμείς? Επειδή εσείς. Θα κρατώ τα νούμερα. Δεν σας αρέσει. Τα κρατώ τα νούμερα. Όχι τώρα και. Δεν σας αρέσουν τα νούμερα. Το αντιλαμβάνομαι αυτό. Όχι, όχι. Αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό δεν που δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ δεν πάει αρχηγό κανένα. Υπάρχει ένα άλλο θέμα. Ξέρετε τι τράβηξα. Ξέρετε, γνωρίζετε τι τράβηξα εδώ μέσα όταν λέγαμε ότι είναι 10,5 μονάδες μπροστά του Πασόκ. Ξέρετε τι χλεύει, πόσοι το λιδόρισαν και με ποιο τρόπο το αντέκρουσαν. Όταν όμως ήρθε 10,5, αισιόπησαν άπαντα. Τι να κάνουμε. Ξέρετε, γνωρίζετε πολύ καλά ότι όλοι οι δημοσκόποι έβγαζαν την κυρία Μπακογιάννη 17 μονάδες μπροστά και 16 από το Σαμαρά. Όχι, δεν το γνώριζα. Δεν το γνωρίζετε. Πώς γινόταν της Μουρλής τότε? Πώς δεν το γνωρίζετε? Δεν ήταν τώρα και τόσο σημαντικό θέμα ώστε να βγάλετε και δημοσκόπηση. Ποιος θα γινόταν αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία? Τι λέτε δεν θα τώρα, δεν ήταν σημαντικό. Εκτονιστέρων απεδείχθη ότι ήταν σημαντικό. Ναι, εκτονιστέρων απεδείχθη ότι ήταν σημαντικότατο. Λοιπόν, άλλο αυτό τώρα, ποιος είναι ο πιο δημοκρατικός. Αν οι ευρωεκλογές διεξάγονταν την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ήταν πρώτο? Ο ΣΥΡΙΖΑ με 56,3%. Παράσταση νίκης. Παράσταση νίκης. Αν οι ευρωεκλογές διεξάγονταν την επόμενη Κυριακή, είναι η λεγόμενη παράσταση νίκης. Ποιο κόμμα θα ήταν πρώτο? 56,3%. Ο ΣΥΡΙΖΑ για πρώτη φορά παίρνει αυτό το ποσοστό. 21,1 η Νέα Δημοκρατία, 0,2 το ΠΑΣΟΚ, 0,3 η ΑΝΕΛ, Χρυσή Αυγή 12,3, Δημοκρατική Αριστερά 0,2, ΚΚΕ 0,5, Ποτάμι 2,5, δεν ξέρω, δεν απαντώ, 6,6. Αυτή η παράσταση νίκης δεν αφήνει κανένα περιθώριο στη Νέα Δημοκρατία.
Είναι τεράστια διαφορά. Αλλά όμως πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι είναι ακόμα νωρίς, ότι είναι μια κατάσταση που πλάθεται, που εξελίσσεται, ότι αυτό που ο κόσμος τώρα εκδηλώνει αύριο μπορεί να το πάρει πίσω σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Και αυτό θα το καταλάβετε από τους επόμενους ψήφους. Σε τι δείγμα θέλω... είναι, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Δεν έχει ανακοινώσει ψηφοδέλτιο, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Δεν έχει ανακοινωθεί ψηφοδέλτιο ευρωεκλογών. Εντάξει, αλλά ο κόσμος σου λέει ότι θα ψηφίσω εγώ για τις ευρωεκλογές. Ποιο κόμμα. Το μισό. Το μισό. Τι λέτε τα πρόσωπα. Τίποτα. Έχετε δει εσείς. Μα έχετε σε ευρωεκλογές, νομίζετε ότι ο κόσμος ψηφίζει τα πρόσωπα τώρα. Δεν τρελαθούμε. Άλλο επειδή βάλανε σταυρό. Θα ψηφίσει το ποτάμι γιατί είναι ο Σταύρος ο Δωράκης και κανένας άλλος. Θα δείτε, θα δείτε. Πάμε, θέλω να πάμε σε έναν άλλο πίνακα. Εάν βγάλει ο Δωράκης κοίτα είναι, μπορεί να πέσει. Γι' αυτό δεν βγάζει ακόμη, έβγαλε κάποιος. Γιατί τον γλωσσοτρώτε το Θεοδωράκη πριν από εμάς. Πάντως, αντί να συζητάμε για τα ζητούμενα της πολιτικής, συζητάμε για δημοσκοπήσεις. Αν μετρήσετε πόσος χρόνος καταναλώνετε για συζήτηση προθέσεων και δεν αφιερώνετε στα πραγματικά διακυβεύματα αυτών των εκλογών, που είναι η Ευρώπη και ο τύπος της τοπικής αυτοδιοίκησης που θέλουμε, θα αισθανθείτε ότι είναι ασυγχώρητη σπατά. Κύριε Τζίμερε, αυτό θα έπρεπε να συμβαίνει. Δυστυχώς όμως, όπως γνωρίζετε. Στις εκλογές δεν θα ασχοληθεί κανένας με αυτά που λέτε. Ακριβώς. Ούτε στις άλλες είχαν ασχοληθεί. Δηλαδή η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα πολύ μεγάλο σταυροδρόμι. Δηλαδή, θέλω να πάμε στην κάρτα 19, σας παρακαλώ πολύ. Θα με βοηθήσετε λίγο. Λοιπόν, δείτε τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας για να καταλάβετε τον επόμενο πίνακα να μην. Μου αρχίσετε πάλι τις ιστορίες γιατί η Χρυσή Αυγή έχει τέτοια νούμερα. 28,8% μόλις. Σημαίνει ότι είναι ένα κόμμα παράλυτο αυτή τη στιγμή. Το οποίο δεν μπορεί να μαζέψει τους οπαδούς του. Δηλαδή το 30% των οπαδών μαζεύει μόνο. Το 70% έχει λακίξει. Δεν εκδηλώνεται, δεν παίζει μπάλα, δεν συμμετέχει. Από αυτούς το 36,8% πάει στη Χρυσή Αυγή. Η Νέα Δημοκρατία πήρε 30% αν θυμάστε τις εκλογές. Που σημαίνει ότι το 30% είναι 10% επί των ψήφων. Είναι ένα νούμερο 10. Όντως, η Χρυσή Αυγή, αν είναι στο 10-11 που την υπολογίζουν οι άλλοι, με την μετακίνηση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, πάει στο 21-22 και ανεβαίνει 23 μέχρι το 36,8. Τι λέτε, κύριε Τραφλόπουλο, το 10-11 που την υπολογίζουν οι άλλοι είναι με μετακίνηση ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Συγγνώμη. Όταν φύγει ούτε εσείς είμαστε ειδικοί στις δημοσκοπήσεις, νομίζω. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Σας παρακαλώ πολύ. Όταν η Χρυσή Αυγή ήταν κομμάτι της δεξιάς, ναι ή ου. Η ψηφοφόρη της εννοώ. Όχι ο Μιχαλολιάκος. Ψηφοφόρη της, ναι, προφανώς. Αυτή λοιπόν όταν το 36,8 μετακινείται στη Χρυσή Αυγή, δεν αντιλαμβάνεστε ότι αυτομάτως βγαίνει ένα νούμερο το οποίο φαντάζει αυτή τη στιγμή τραγικό, μεγάλο, αλλά είναι έτσι. Αν αποτυπωθεί στην κάλπη αυτό το νούμερο, αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει. Εδώ το θέμα είναι το εξής. Αυτοί οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας το κάνουν για να τιμωρήσουν το κόμμα τους, για να συνετίσουν το κόμμα τους, για να φοβήξουν το κόμμα τους, ή το κάνουν γιατί μέσα τους έχει παγιωθεί αντίληψη ότι δεν τους εκφράζει πια το κόμμα τους και ότι θέλουν να πάνε σε αυτό το μόρφωμα που λέει η Χρυσή Αυγή. Αυτό είναι το ερώτημα. Το κάνουν από οργή, φόβο και απελπισία. Από οργή, φόβο και απελπισία. Εγώ πιστεύω ότι τους τσάκισε στο φόρο, τους τσάκισε. Κάτι διαφορετικό. Δημεύει τα σπίτια, τους δημεύει την περιουσία. Επομένως υπάρχει εξήγηση. Βεβαίως. Έτσι δεν είναι. Ψήφος διαμαρτυρία. Υπάρχει εξήγηση. Απλώς δεν σκέφτονται ότι αν στην πολιτική ζωή επικρατήσουν τα μαχαιρώματα, ο επόμενος μαχαιρωμένος θα είναι ήδη. Να κάνω ένα σχόλιο λίγο. Και εγώ, αν με επιτρέπετε, και εμείς θα ένα σχόλιο. Επειδή αφορά τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ ήθελα να πω το εξής. Πραγματικά, όταν μια δημοσκόπηση γίνεται σε ανύποπτο χρόνο, όχι την παραμονή των εκλογών, αλλά 1,5-2 μήνες πριν, ίσως πραγματικά εκφράζεται με το θυμικό του, με αυτό που θα ήθελε να κάνει ο ψηφοφόρος, να μαυρίσει, να εκδικηθεί, να κάνει την επανάστασή του. Όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν πλησιάζεις στο δίλημα τις τελευταίες εβδομάδες και σκέπτεσαι τις συνέπειες μιας τοποθέτησης, άλλη στάση έχεις τότε. Θεωρώ λοιπόν ότι μπορεί πραγματικά να είναι έτσι τα πράγματα, εφόσον τηρήθηκαν όλες τις διαδικασίες, δεν αμφισβητώ την δημοσκόπηση.
Απλώς θέλω να πω ότι είναι πολύ διαφορετική στιγμή σήμερα από την παραμονή των εκλογών που πιστεύω ότι θα είναι αλλιώς. Μπορώ να σας ρωτήσω τώρα κάτι εδώ. Αυσόλως. Γιατί αυτό δεν συνέβη με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο από το 35 και 40 πήγε στο 12 και τώρα από ό,τι φαίνεται μετά δυσκολία θα μπει στη Βουλή. Για πείτε μου γιατί. Γιατί δεν επέστρεψαν στο Μαντρί εκεί και δεν επιστρέψουν σε εσάς. Διότι όπως εκεί δυσαρεστήθηκαν, αισθάνθηκαν δηλαδή ότι ο Γιώργος Παπανδρέου έκανε πράγματα που δεν ήθελαν και τους έφεραν σε δύσκολη θέση, το ίδιο αισθάνονται και για εσάς και χειρότερα βεβαίως, διότι από τον ημερό σας πάρθηκαν χειρότερες αποφάσεις. Εγώ νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ φταίει η στρατηγική που έγινε της ευνίδιας μεταβολής, δεν εξήγησε τον κόσμο γιατί το έκανε. Η Νέα Δημοκρατία τα 2-7 χρόνια προσπαθεί να εξηγεί στον κόσμο την αναγκαιότητα κάποιων μέτρων και νομίζω ότι γι' αυτό αντέχει ακόμη σε ποστά, όπως λένε οι δημοσκοπήσεις, το 20-22%. Αυτά να τα ξεχάσετε τα νούμερα, από διότι δημοκρατία. Όπως ο κύριος Μπαλτάκος σας είπε... Μιλάμε τώρα με αυτά που τα στοιχεία που έχουμε... Όπως ο αντικομουνιστής, ακροδεξιός... Δικό σας Μπαλτάκος, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ο Νταρσία. Μην μου κατηγορεί τον κύριο Μπαλτάκο, γιατί είναι εξαίρετος νομικός. Αντικομουνιστής. Ο αντικομουνιστής, λέω. Τα προσωπικά πιστεύω του καθενός. Κυρία είναι Νταρσία. Άλλος είναι Χρυσή Αυγή, άλλος είναι κομμουνιστής. Δεν κατάλαβα, το συγκρίνουμε τώρα. Όχι, είναι επιλογή του καθενός. Να επιλέξει, είναι ελεύθερο. Τι θέλει τα πολιτικά, επιλέγουμε, δεν είναι. Με τα πολιτικά που δεν είναι. Δύο σχόλια που είναι κρατώ. Ένα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία μέχρι ένα διάστημα όχι απλώς χάιδευε τη Χρυσή Αυγή. Και όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία, ακόμα και ο Μπάμπης Παπαδημητρίου είχε αρχίσει να λέει γιατί η Χρυσή Αυγή να μην συμμετέχει σε μια κυβέρνηση κλπ. Το πληρώνει. Και το, όπως πληρώνει και το γεγονός, γιατί η Χρυσή Αυγή άρχισε να τα ποσοστά να ανεβαίνουν, θυμίζω, όταν ο Σαμαράς από αντιμνημονιακός έγινε κάργα μνημονιακός. Τώρα δεν ξέρω πώς το εξηγείτε, κύριε Ταμήλο, στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, ότι επί ένα χρόνο ο κύριος Σαμαράς φώναζε εναντίον των μνημονίων, κόντευε να βγει στο δρόμο, ας πούμε, κι αυτός, και μετά ξαφνικά έγινε ο καλύτερος μαθητής της Τρόικας. Ο καλύτερος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναγκάστηκε. Η μία παρατήρηση είναι αυτή. Η δεύτερη παρατήρηση είναι όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις, όχι αυτήν, τις τηλεφωνικές. Επειδή πραγματικά κι εγώ είχα πορεία, πώς βγαίνει η Νέα Δημοκρατία με ποσοστά 20, εγώ έχω ένα απλό κριτήριο. Ένα απλό κριτήριο. Τον κόσμο με τον οποίο μιλάω γύρω μου, στη δουλειά μου, στην Κρήτη από την οποία κατάγομαι κλπ. Και με αυτό το κριτήριο καταλαβαίνω ποια δημοσκόπηση είναι κοντά και ποια όχι. Εγώ θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία, αν φτάσει 20% στις ευρωεκλογές, που δεν θα το φτάσει, θα πρέπει να κάνει πάρτι στο Ζάπιο. Το Ζάπιο 4 να είναι rave party. Λοιπόν, όμως, ρώτησα φίλους δημοσκόπους και μου είπανε, λέω, συγγνώμη, πώς είναι δυνατόν να τα μαγειρεύουν τόσο πολύ. Και μου λένε, όχι, αλλά όταν παίρνουμε τηλέφωνο και από τους 100, οι 90 σε βρίζουν, σου κλείνουν το τηλέφωνο κλπ. Οι 10 που απαντάνε, πιθανώς να είναι μέλη των κομμάτων, συγγενείς του κυρίου Ταμήλου. Δηλαδή, είναι φυσιολογικό ότι αυτοί που απαντάνε τελικά είναι πιο κοντά στο κομμάτι της πολιτικής και γι' αυτό μπορεί στους 10% να βγαίνει το ποσοστό της δημοκρατίας. Να πάμε στον επόμενο πίνακα. Είναι πραγματικό. Ένα το φίλε, αν πάμε. Κάθε 6 τηλεφωνήματα, ένα σηκώνουμε. Ωραία. Κάντε μου. Όχι, κάντε μου. Κάντε μου τη χάρη. Περιμένετε, σας παρακαλώ λίγο. Ένα λεπτό. Κάντε μου τη χάρη. Κάντε μου τη χάρη, δεν θα προλάβουμε να δείξουμε ούτε πρόθεση ψήφου. Λοιπόν, ενώ λοιπόν 56% δίνουν στην πρόθεση ψήφου, δίνουν στην παράσταση νίκης για το ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ θυμωμένος ο κόσμος. Ακούστε. Ενώ δίνουν 56% στο ΣΥΡΙΖΑ στην παράσταση νίκης, στις ευρωεκλογές, αν διεξάγονται την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, ο πίνακας είναι σχεδόν τρομακτικός. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Σημειωτέων ότι αυτή τη φορά φοβούμενοι ότι κάποιος παίρνοντας το email θα το δώσει και σε κάποιον άλλον να ψηφίσει, βάλαμε 5 ασφαλιστικές δικλείδες
βάσει των οποίων δεν μπορεί να υπάρξει καμία διαρροή. Και έτσι τσακώσαμε γύρω στα 67 με 70 άτομα που επιχείρησαν να κάνουν κάτι τέτοιο. Και εκεί τέλειωσε η ιστορία. Όσοι μάλιστα το επιχειρείτε, εάν από τη στιγμή που έχετε δώσει τα στοιχεία σας και μας εμπιστευτήκατε, θα πρέπει να σας εμπιστευόμαστε κι εμείς. Κανένα κόλπο πλέον δεν μπορεί να περάσει για προκειμένου να δημιουργήσει αυτή την καταστήσει διάτρητη, την διαδικτυακή. Λοιπόν, σε ευρωεκλογές λοιπόν η Νέα Δημοκρατία, να δούμε τον πίνακα κύριε Σκηνοθέτα, 11%, 21% ο ΣΥΡΙΖΑ, 2,7% το ΠΑΣΟΚ, 3,5% η ΑΝΕΛ, 29% η Χρυσή Αυγή, 0,9% η Δημοκρατική Αριστερά, 4,1% το ΚΚΕ, 9,5% το Ποτάμι, 2,6% η ΕΠΑΜ, 1,5% Λαός του Καρατζαφέρη, 1% Ανταρσία, 0,8% το σχέδιο Β. Και πάμε, συνεχίζουμε στον επόμενο πίνακα. Δημιουργία ξανά 0,7, 0,7 και το Ένωση, η Ένωση Κεντρό 0,6, Κοινωνία Αξιών 0,5, Οικολόγοι 0,4, Δράση 0,3, Συμφωνία 0,2, Δραχμή 0,1, άλλο 1, Αποχή 2, 0,3, Λευκά Άκυρα, δεν ξέρω, δεν απαντώ, 5,6 δεν έχει και μεγάλη σημασία, είναι μικρό το δεν ξέρω, δεν απαντώ για να μπορέσει να επηρεάσει. Αν οι βουλευτικές εκλογές διεξάγονταν την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ήταν πρώτο? Δείτε πάλι το ΣΥΡΙΖΑ, 55,7. Στην παράσταση νίκης λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεφύγει πολύ με 25,3 τη Νέα Δημοκρατία, 0,1 το ΠΑΣΟΚ, 0,3 τους Ανεξάρτητους Έλληνες, 11,1 τη Χρυσή Αυγή. Αυτό το 11,1 οι άλλοι το εμφανίζουν σαν ποσοστό της Χρυσής Αυγής και εμείς σαν παράσταση. Και μόνο όταν ακούσαμε τον Μπαλτάκο να λέει στον Πρωθυπουργό ότι παίρνει 20%, ο Πρωθυπουργός λέει, το απάντησε ναι μεν, αλλά θα πάρει... Ε? Του είπε κάτι άλλο. Ναι, θα πάρει τα... Του λέει είσαι τάδε. Ναι, του είπε είσαι τάδε. Αλλά ο Μπαλτάκος είπε την αλήθεια. Είτε ακροδεξιός είναι, είτε αντικομουνιστής είναι, είτε φίλος σας είναι, την αλήθεια. Έτσι δεν είπατε ότι είναι φίλος σας? Ο κ. Μπαλτάκος ήταν γενικός γραμματέας στην κυβέρνηση. Έχουμε 40 γενικούς γραμματείς, ένας από τους 40, φίλος του κ. Σαμαρά. Συνεργαστήκαμε πολλές φορές. Γενική γραμματέας, ποιος είναι πιο σημαντικός, ο κ. Στουρχάρης, γενικός γραμματέας ή ο κ. Μπαλτάκος? Για πες μου. Κ. Στουρχάρης δεν είναι γενικός γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι γενικός γραμματέας εσόδων. Ναι, τι είσαι, Υπουργικό Συμβουλίο. Γενικός γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου υπάρχει κι άλλο. Πέντε φορές συνεδρίασε το Υπουργικό Συμβούλιο. Κύριε Ταμίλη, εσείς είστε βουλευτής, όχι εγώ. Εσείς είστε μόνο ξέρετε τι σημαίνει γενικός γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου. Επειδή. Ή μόνο τα λεφτά τη εκτροπέζα εισπράττουμε. Εγώ νομίζω υπό... Και γενικός γραμματέας πολιτισμού υπάρχει, αθλητισμού υπάρχει. Τι σχέση έχει με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου? Δεν μπορώ να πω την άποψή μου, θα με μαλώσετε. Μα άποψη είναι αυτό, υπάρχει θεσμικός ρόλος, δεν είναι άποψη. Έχουμε στην κυβέρνηση. Ψηφίσατε ή δεν ψηφίσατε νόμο τώρα με τον κύριο Μπαλτάκο? Τον κύριο Μπαλτάκο. Και αν ο κύριο Μπαλτάκο δεν έβαζε την υπογραφή του, δηλαδή τώρα που δεν έχουμε τον κύριο Μπαλτάκο. Εγώ τον ψήφισα και δεν ήταν εσεί σα την κυρία μου, είστε πολύ κακομαθημένοι. Βεβαίω και είμαι κακομαθημένη όταν ακούω χαζομάρε και ψέματα. Είμαι κακομαθημένη γιατί σα υπηρετεί. Εσεί έχετε μάθει να λέτε ψέματα χωρί να σα απαντάει κανένα, να με συγχωρείτε. Η πολλή δημοκρατία που έχουμε. Σα επιτρέπει να είστε κακομαθημένοι και δεν αφήνετε κανέναν. Η πολλή δημοκρατία που έχουμε λοιπόν, δεν μα επιτρέπει να είστε ψέματα. Ότι υπάρχουν 40 γενικοί γραμματείς στην κυβέρνηση. Λοιπόν, άμα και δεν έχει κανένα λόγο, αυτό Ανταρσία έχει ένα λόγο πατώνακι. Να εκφέρει προσωπική απόψη με τέτοια στελέχη σαν και εσά του Ανταρσία. Ο άνθρωπο κρίνεται από προσωπική επιλογή. Ήταν προσωπική του επιλογή. Εξέφρασε προσωπικέ απόψει και ήταν επιπολαιότητα από προσωπική. Για την κυβέρνηση δεν υπάρχει ο Μπαλτάκο. Τελείωσε. Ισχύει ή δεν ισχύει, κύριε Μαριανίδη? Λοιπόν, να σα πω κάτι τώρα, θα μα αφήσετε εδώ, θα μα φημώσετε. Να μιλάμε την αλήθεια και έτσι μου φαίνεται που σα έδωσα το λόγο. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Έχει θεσμικό ρόλο γενικό γραμματέα του Υπουργείου Συμβουλίου. Σε όλου του βουλευτέ. Ο κύριο Μπαλτάκο ήταν ο Λίνων και ο Δέντρο. Αυτό είναι τα σκονάκια. Ένα. 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 Λοιπόν, δεν μιλάει κανένα. Εκεί που δώσα το λόγο. Μετά θα σας δώσω το λόγο. Δεν αχωριστά, δεν μιλάει άλλος. Τέρμα. Δεν γίνεται αυτό το βιολί εδώ πέρα. Έφυγε ο κύριος Μπαλτάκος. Και έχουν μια εβδομάδα. Και σε μια εβδομάδα περάσαμε 5 νομοσχέδια. Δηλαδή, ο καινούργιος τον ξέρει κανένα. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Τον ξέρει τον καινούργιο γραμματέα κάποιο. Όχι, κύριε Ταμίλα, άλλο θέλω να. Ποιο είναι το πρόβλημα? Δεν θα ψηφιστούν τα νομοσχέδια επειδή θα λέγεται Μπαλτάκος, θα λέγεται Κατσαφάκος. Κύριε Ταμίλα, επιτρέψτε μου κάτι. Σας παρακαλώ λίγο, αφήστε με να του. Αφήστε με, δεν με αφήστε. Το που έφυγε ο Μπαλτάκος δεν θα τρέψει. Και γίνανε και 8 φάρμακα. Δεν καθορίζει ο κύριος Μπαλτάκος την πολιτική.
Ακούστε κάτι. Εντάξει. Ο κύριος Μπαλτάκος, κύριος, γνωρίζετε πολύ καλά ότι ήταν δεξί χέρι του Πρωθυπουργού. Ήταν προσωπικός φίλος. Το Πασόκ είχε αντιδράσει επανειλημμένος για τις ακραίες ακροδεξιές θέσεις του. Έβγαινε χωρίς λόγο και σφύριζε στον κόσμο ότι είναι αντικομουνιστής. Και ποιος τον ρώτησε. Και ποια ήταν η δουλειά του. Τι δουλειά είχε ο γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου να βγαίνει να λέει ότι είναι αντικομουνιστής. Αυτά είναι καραγκιοζηλίκια. Πρώτον. Δεύτερον. Το σου τον αληθές ότι έχουμε να κάνουμε με τραμπούκους, ο γιος του λιμενικός, εκπαιδευμένος και όιχ, πήδηξε μέσα στη Βουλή και έδερνε βουλευτές. Δεν έχει σημασία ότι είναι χρυσαυγίτες. Τι λένε, σε ποια Βουλή θα μπει ο γιος ενός Γενικού Γραμματέα να δένει βουλευτές για να τον δέσουν, να τον κρεμάσουν ανάποδα. Εντάξει, αυτά ήταν λάθη και καταδικάστηκαν. Αυτά ήταν λάθη, όταν ήταν. Δεύτερον, μην μου ξανασυγκρίνετε το Θεοχάρη με τον Μπαλτάκο, γιατί έτσι και έφτυνε ο Μπαλτάκος. Θα κρυολογούσε ο άλλος. Δεν είναι έτσι. Πώς δεν είναι τώρα έτσι. Μα εμείς είμαστε δύο χρόνια. Εξαφορήτων του Πρωθυπουργού δεν έκανε ό,τι ήθελε. Δεν είπε κανένα βουλευτή τι θα κάνει. Σας παρακαλώ πολύ. Επειδή έκανε την ανοησία να εμπιστευτεί. Επειδή. Ένα λεπτό. Όχι, δεν μπορείτε γιατί μιλάω μαζί του. Ένα λεπτό να μην του δώσουμε το λόγο. Επειδή έκανε την ανοησία να εμπιστευτεί τον Καστιδιάρη να πει αυτές τις ανοησίες, να εκθέσει τον Πρωθυπουργό. Αυτό σημαίνει ότι δεν είχε καμία αξία ο Μπαλτάκος. Είχε υπηρεσιακή, όχι πολιτική. Αυτό λέμε. Δεν μας έδωσε ποτέ οδηγίες πολιτικές, ούτε παρεμβάσεις πολιτικές. Μπορώ να πάρω το λόγο μου. Και αν δεν ήταν αυτό, αυτή η ιστορία με το αντιρατσισμό, ούτε που τα καταλαβαίνει δεν υπάρχει Μπαλτάκος. Υπήρχε οποιαδήποτε τάξη ανθρώπων, επαγγελματιών, αστυνομικών, που να μην περνάει το γραφείο του Μπαλτάκου σε οτιδήποτε και να γινότανε για να μπορέσει να προβληθεί το τόσο δά. Να πω το εξής. Παρακαλώ πολύ τώρα. Κύριε Μαριά, δεν διαπιστώσατε. Τι είναι το νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο Μπενοβιένα λε και ήταν έτσι. Μπενοβιένα. Το γραφείο του Μπαλτάκου. Εμεί Μπενοβιένα. Σα παρακαλώ. Ακούστε, είναι πάρα πολύ απλό. Ναι, αλλά το επιτίθεστε όλοι. Δεν το επιτίθεμε. Δεν ξέρετε τι θα πω. Όχι, άλλο λέω. Προσπαθεί να απαντήσει. Εγώ δεν μιλάω. Καταθέταμε τροφολογία. Μα για τις προπολογίες περνάνε από το γραφείο του Παλτάκου. Μα τις βουλευτές. Με νόμο που έχει ψηφιστεί. Όχι νόμο, πάντα έτσι γίνονταν. Προδοθήκατε μόνο σα. Τι να σα κάνω. Δεν προδοθήκατε, μα έτσι γίνονταν. Προσέχετε καμιά φορά. Πάντα έτσι γίνονταν. Α, πάντα γραμματέα. Έτσι γίνονταν. Άρα Μπενοβιάζει στο γραφείο του κυρίου Παλτάκου για τις προπολογίες. Μα είναι υπάλληλος της κυβέρνησης. Υπάλληλος. Γενικός γραμματέας. Όχι, τι είναι γενικός γραμματέας. Όλες οι προπολογίες συγκρίνονται από αυτό. Τι είναι γενικός γραμματέας. Ένα λεπτό, κύριε Καμπίνα. Υπάλληλος είναι. 40 γραμματείς έχουμε. Υπάλληλος είναι. 40 γενικούς γραμματείς έχουμε. Σιγά μην είναι και στενογράφος της Βουλής. Παρακαλώ, το λόγο έχει ο κύριος Μαριάς, σας παρακαλώ πολύ έλεος. Μα δεν μπορείτε να κουβεντιάσετε όμως. Περιμένετε ένα λεπτό. Ο ρόλος του κυρίου Μπαλτάκου ήταν αναβαθμισμένος, ήταν πολύ συγκεκριμένος. Έφτασε σε σημείο να φέρνει τροπολογία ο Γρηγοράκος, να την παίρνει πίσω ο Μιχελάκης και το αιτιολογικό. Δεν ήταν ότι ο Μιχελάκης ως υπουργός είχε την πρωτοβουλία, αλλά επειδή δεν συμφώνησε ο Μπαλτάκος, γι' αυτό του έπαιρνε πίσω την τροπολογία ο Μιχελάκης. Λείπει τώρα ο Μπαλτάκος μια εβδομάδα. Πριν λίγο έγιναν μεγάλα φάουλ, δηλαδή ερχόταν ο υπουργός και έλεγε αποσύρω αυτή την τροπολογία. Ερχόταν μετά, ποιος ήρθε, ο Στουρνάρας, περνάει αυτή την τροπολογία. Ο Μπαλτάκος λοιπόν ήταν ο ισχυρότατος άνθρωπος που ρύθμιζε τα θέματα άλλο, αυτά με πολιτική πρωτοβουλία και κυρίως ήταν αυτός, και το είχα καταγγείλει στη Βουλή και φαίνεται αυτό στο βίντεο, όπου προσπαθούσε αυτός και ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας να παίξει ως εξής. Στα μεν θέματα του μνημονίου που ήταν γύρω από την οικονομία έπαιζε με τότε Δημάρχε Πασό και στα θέματα του επικοδομήματος, της πολιτικής και των επιλογών, ας πούμε, για τα θέματα, ξέρω εγώ, της εξαίματος, να χρησιμοποιεί το αίμα ως κριτήριο, ας πούμε, για την ηθαγένεια κτλ. Έπαιζε ξεκάθαρα με τη Χρυσή Αυγή και ήθελε να στήσει ένα κομμάτι από τα δεξιά. Αυτό, αν θυμάσαι, Δημήτρη, το είχαμε πει και σε μια εκπομπή σου, έτσι, σε επικαλούμενος Μάτρα, που είχα έρθει κάποιο μεσημέρι. Αυτή ήταν λοιπόν η πολιτική επιλογή. Πίσω από αυτή την πολιτική επιλογή στηνόταν ένα στοιχείο αξιοποίησης της άκρας δεξιάς. Πώς? Λόγω της σύγκρουσης για την ηγεμονία στο χώρο, και τελειώνω, κύριε Τριανταφυλόπουλε, πάλευε η Νέα Δημοκρατία με τη Χρυσή Αυγή για να ελέγξει την περιοχή. Αλλά ταυτόχρονα οι υπόγειες διαδρομές Μπαλτάκου Νέας Δημοκρατίας με Χρυσή Αυγή απέδειξαν όλο το φαινόμενο που θεωρητικά θα πήγαινε κάποια στιγμή, όπως απείλησε ο Μπαλτάκος τη Δημάρ, και το είπαν κι άλλοι, σε μια συγκυβέρνηση
Νέας Δημοκρατίας με Χρυσή Αυγή. Αυτή ήταν η πραγματικότητα ως ανάλυση και φάνηκε, γιατί εγώ δεν μπορούσα να το αποδείξω, μόνο πολιτικά γιατί το αντιμετώπιζα. Γιατί εμείς οι υπόλοιποι βουλευτές δεν είμαστε... Θα σας απαντήσω σε αυτό. Ναι, λοιπόν, εγώ αυτά που λέω τα είπα στη Βουλή, τα έβλεπα και πολύ πρακτικά αποδείχτηκαν οι υπόγειες διαδρομές, όχι μόνο με το βίντεο, αλλά ότι ο Μπαλτάκος είπε στον Χατζηνικολάου ενεργούσα για λογαριασμό της παράταξης, ήθελα να πάρω αυτό το χώρο και ήταν στρατηγική συγκεκριμένη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή περίπτωση είναι η πραγματικότητα. Σε καμία περίπτωση. Σε κανένα σημείο του κόμματος δεν είχαμε καμία τέτοια στρατηγική. Σε καμία σημεία. Σε αυτά που λέει ο κύριος Μαριάς, να συμπληρώσουμε ότι αυτό δείχνει και το πόσο φοβερά αντισυστημική είναι η Χρυσή Αυγή. Γιατί αυτό πουλάει την αντισυστημικότητα. Όλες αυτές οι υπόγειες διαδρομές με την κυβέρνηση, όπως και οι υπόγειες διαδρομές με τους εφοπλιστές, το λιμάνι, όπως και οι υπόγειες διαδρομές στο Πέραμα που βγαίνουν ακόμα και λένε και απειλούν εργάτες και κομμουνιστές εργάτες. Λοιπόν, δείχνει πάρα πολύ καλά τι είναι αυτό που πουλάει η Χρυσή Αυγή ως αντισυστημικότητα που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Είναι πληρωμένη, μπράβο. Έμειναν τρεις πίνακες και θα απαντήσετε. Λοιπόν, αν οι βουλευτικές εκλογές διεξάγονται την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ψηφίζετε? Εδώ έχουμε 11 τη Νέα Δημοκρατία, 23 το ΣΥΡΙΖΑ, 3,3 το ΠΑΣΟΚ, 3,3 την ΑΝΕΛ, 27, 7 τη Χρυσή Αυγή, 0,9 τη Δημοκρατική Αριστερά, 4,1 το ΚΚΕ, 7,8 το Ποτάμι, ΕΠΑΜ 3%. Καζάκης κινδυνεύει να μπει στη Βουλή. Λαός 1,3, Ανταρσία 1, Οικολόγοι 0,8, Δημιουργία 0,7, Ένωση Κεντρών 0,6, Σχέδιο Β 0,5, Κοινωνία Αξιών 0,5, Δράση 0,3 και συνεχίζουμε 0,3, 0,2, 0,2, 0,9, τα βλέπετε εδώ πέρα, δραχμή, άλλο αποχή και δεν ξέρω, δεν απαντώ, 7,7. Πάμε και στον πίνακα τώρα επί των εγκύρων, γιατί έχει σημασία επί των εγκύρων να δείτε και παρακολουθήστε 11-2, δεν μπορεί να σηκωθεί η Νέα Δημοκρατία, 25-4 ο ΣΥΡΙΖΑ, 3-6 το ΠΑΣΟΚ, 3-6 ανεξάρτητοι Έλληνες, 30,6 Χρυσή Αυγή, 1 η Δημοκρατική Αριστερά, 4-5 το ΚΚΕ, 8,6 το Ποτάμι, ΕΠΑΜ 3-3 και άλλο 8,1. Και θέλω να δείτε και τις συσπυρώσεις, να δείτε πάλι τις συσπύρωσεις της Νέας Δημοκρατίας και να δείτε και το ΣΥΡΙΖΑ για τα συμπεράσματα που βγαίνουν, είναι πολύ χρήσιμα. Με 28,8 συσπύρωση η Νέα Δημοκρατία έχει τη μεγαλύτερη διαρροή προς τη Χρυσή Αυγή με 36,8. Έτσι, λευκά άκυρα και δεν ξέρω, δεν απαντώ, 9,8. 7,4 προς το Ποτάμι, 8,2 προς το ΣΥΡΙΖΑ και 1,9 προς τους ανεξάρτητους Έλληνες. Πάμε και στη συσπύρωση του ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Έχει συσπύρωση της τάξης του 60,5. Δεν είναι μεγάλη, αλλά είναι δικαιολογημένη γιατί είμαστε μακριά από τις εκλογές. Μπορεί να είμαστε κοντά σε ευρωεκλογές, αλλά εδώ μιλάμε για τις... ο κόσμος, εν πάση περιπτώσει, ως εκλογές εκλαμβάνει τις βουλευτικές εκλογές. Γνωρίζετε τι γίνεται σε ευρωεκλογές, είναι μια εκδρομή, πάει δεν πάει, δεν τον ενδιαφέρει, ούτε προγράμματα κοιτάζει, ούτε τίποτα. Δυστυχώς, ενώ θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό που είπε ο κύριος Τζίμερος νωρίτερα. Εδώ, λοιπόν, βέβαια, την δικαιολογείται τη συσπήρωση. Ορίστε. Εδώ, βέβαια, τη δικαιολογείται τη χαμηλή συσπήρωση του ΣΥΡΙΖΑ, μολονότι είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Όχι. Και το, κανονικά. Το 60,5 δεν είναι χαμηλή. Τώρα δεν το είπατε ότι δεν είναι υψηλή. Εσείς το είπατε. Με το 28,8. Μα η Νέα Δημοκρατία είναι κυβέρνηση, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Ορίστε. Είναι κυβέρνηση και είναι φυσιολογικό να έχει φθορά. Και εννοείται ότι δεν έχουν προκηρυχθεί βουλευτικές εκλογές. Δεν τέτοια φθορά ποτέ. Αν δεν το πάρετε το μήνυμα. Το ΠΑΣΟΚ θα έχει πολύ μεγαλύτερα προσπαθώ ποσοστά. Προσπαθώ να σας πω ότι ακόμα και στο ΣΥΡΙΖΑ βλέπετε ότι αφού δεν έχουν προκηρυχθεί βουλευτικές εκλογές, η συσπήρωση αφού είναι αξιωματική αντιπολίτευση είναι χαμηλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ... Αφού είναι τόσο φθαρμένη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό προσπαθώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ κινδυνεύει περισσότερο από τη συστημική ταμπέλα παρά και βεβαίως από αυτά τα οποία προηγουμένως περιγράψαμε. Ότι δηλαδή μπήκαν άνθρωποι που δεν είχαν σχέση και με την κεντροαριστερά, οι οποίοι αποχωρούν σιγά σιγά και πηγαίνουν σε άλλους χώρους επειδή εμφανίστηκαν. Πολύ σωστά. Άλλωστε αυτή είναι και η ζημιά που ακόμα κάνει ο Θεοδωράκης. Κόμματα που δεν υπάρχουν πηγαίνουν. Ναι, ο Θεοδωράκης. Πολιτικά εμφανίζεται και τραβάει κόσμο. Υπάρχουν άσχετοι οι οποίοι μπαίνουν στα κόμματα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η διαρροή από το ΣΥΡΙΖΑ προς άλλα κόμματα είναι μετρημένη. 3 ΕΠΑΜ, 2-4 Ποτάμι. 5-6 δεν απαντώ, λευκά άκυρα κτλ. 2,2 προς το ΚΚΕ και 14,8 προς τη Χρυσή Αυγή. Αυτή είναι η είδηση. Είναι αυτό που οι στατιστικολόγοι δημοσκόποι ερμηνεύουν, ότι μπήκαν άνθρωποι που δεν είχαν σχέση με αυτό. Όχι, το κόμμα. Ότι η Χρυσή Αυγή και δεν την είναι κάνουν κόμμα, με ελαφριά πηδηματάκια. Σημαίνει ότι η Χρυσή Αυγή δεν είναι κόμμα. Ακριβώς. Είναι ένα άλλο μόρφωμα, όπως αποκαλείται. Ακούστε είναι... κάτι.
Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Σε κόμμα να συνεπάρξουν δεξιοί και σιριζέοι έτσι τόσο ακούστε, εύκολα, δεν το βλέπω. Το τι είναι η Χρυσή Αυγή, το ξέρουμε όλοι. Το τι είναι οι Χρυσαυγίτες, αυτοί οι επικεφαλείς, ξέρουμε πολύ καλά. Ο κόσμος όμως δεν είναι Χρυσαυγίτης. Ο κόσμος πάει εκεί γιατί θέλει να τιμωρήσει, θέλει να εκδικηθεί. Τι νομίζατε ότι όλοι αυτοί ξαφνικά μεγάλωσαν οι φασίστες στην Ελλάδα και έγιναν τόσοι? Συγγνώμη δηλαδή, γιατί εδώ βρίζουμε τον κόσμο πλέον όταν όχι μιλάμε. Βέβαια, αλλά κάπως έτσι παρουσιάζεται στη δημοσκόπηση. Ψήφισε Χρυσαυγή χωρίς να ξέρει τι είναι και μετά κατάλαβε τι είναι και δεν ψηφίζει πια πού παρουσιάζεται στη δημοσκόπηση. Πώς το ξέρετε ότι κατάλαβε, έχει το δικό σας επίπεδο να καταλάβει? Έχω μιλήσει με κόσμο που λέει ότι το ψήφισα ως διαμαρτυρία, δεν κατάλαβα. Συγγνώμη, κοιτάξτε, εγώ δεν θεωρώ ότι ο φασισμός αντιμετωπίζεται με κάλπες και με εκλογές. Αλλά επειδή βγάζετε συνέχεια τη Χρυσή Αυγή μπροστά, έτσι, κάτι το οποίο δεν αντιστοιχεί στις παραστάσεις που έχω και δεν. Πώς το λένε, δεν μιλάω με ανθρώπους που είναι μόνο αριστεροί προφανέστατα. Ωραία. Όχι, θέλω να πω ότι αυτές οι δημοσκοπήσεις, ειδικά μέσω ίντερνετ, κατά τη γνώμη μου δεν έχουν επιστημονική τεκμηρίωση από τη μία και από την άλλη. Είναι το κοινό της ζούγκλας, καταλαβαίνετε. Δεν είναι όλη η ελληνική κοινωνία. Τι είναι, Χρυσαυγίτες στο κοινό της ζούγκλας? Όχι, αλλά προφανώς εκεί είναι πάρα πολύ σωστό. Πάντως δεν είναι ανταρσίτες στο κοινό της ζούγκλας. Αγαπητοί μου φίλοι, το κοινό της ζούγκλας είναι αριστερό. Αυτή είναι η πλάκα. Πώς θα το κάνουμε, αφού θέλετε την ταυτότητα? Ο καθένας την ταυτότητα της αριστεράς. Το κοινό της ζούγκλας είναι πολυσυλλεκτικό, κυρίως όμως προέρχεται από κεντροαριστερό. Προηγουμένως λέγατε ότι είναι, δεν λέτε εύκολα ότι είσαστε αριστερός. Και τώρα το κοινό της ζούγκλας είναι αριστερό τόσο εύκολα? Όχι. Εσείς το είπατε, όχι εγώ. Εγώ δηλώνω σε κάθε εκπομπή μου τώρα που κοστίζει ότι είμαι αριστερός, αλλά δεν το διαδηλώνω όπως εσείς υστερικά. Τώρα κοστίζει. Γιατί εσείς το κάνετε υστερικά. Και όταν το κάνετε. Το 92 που πήγαμε στην αριστερά μετά την πτώση του τείχους, μάλλον κόστιζε πιο πολύ. Όταν το κάνετε υστερικά. Η αριστερά είναι... λέει θα γίνει κυβέρνηση. Δεν είναι ωραίο. Μην το κάνετε έτσι. Το 92 ήταν ανέξοδο. Το 92 αριστερός δηλώνει. Τότε ήταν μόδα να είσαι αριστερός. Το 92 ήταν μόδα να είσαι αριστερός. Μετά την τόση του ήταν μόδα να είσαι αριστερός. 45% ήταν μόδα να είσαι αριστερός. Εγώ είμαι περήφανη που ήμουνα και που παρέμεινα αριστερή. Πώς μπορεί να γίνει και Σανέλ τσάντα, ξέρω εγώ. Και άρωμα λέγανε ότι να είμαι αριστερός. Εκεί στα Τρίκαλα με Σανέλ πληροφορούσαν. Πώς λέω τώρα. Ο είναι να μιλάμε για αριστερός και δεξιός. Και πιο αριστερός και πιο δεξιός. Σαν να μιλάμε για την παλαιολιθική εποχή. Ας περάσουμε εγώ αυτό με τα μοντερνισμό, κύριε Τζίμερ. Ας πάμε στην Ουκρανία να δούμε αν είναι τόσο πολύ παροχημένο το να μιλάμε για φασίστες, για δεξιούς, ακροδεξιούς. Στην Ουκρανία σκοτώνονται για να ενωθούν με την Ευρώπη. Αυτό είδατε εσείς. Αυτό είδα. Δεν είδατε την Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν, να πηγαίνει και να νομιμοποιεί μια φασιστική κυβέρνηση. Λίγο. Δεν το είδατε. Θέλω εντάξει να ακούσω ένα σχόλιο και θα αρχίσω από εκεί. Σύντομα σχόλια για να ολοκληρώσω. Καταρχάς, εντάξει, οι δημοσκοπήσεις ως γνωστό εκφράζουν την τάση του σώματος. Μια τάση η οποία αποτυπώνεται και γι' αυτό υπάρχουν δημοσκοπήσεις και χρησιμοποιούνται ως εργαλείο. Α, δεν το συζητάμε έτσι. Αυτό πιστεύουμε έτσι. Βγάζουμε κάποια συμπεράσματα. Προφανώς αυτό το συμπέρασμα που βγάζουμε είναι ότι ο κόσμος είναι οργισμένος. Όσον αφορά τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς η Νέα Δημοκρατία συμμετέχει στην κυβέρνηση, άρα υπόκειται στην οποιαδήποτε κυβερνητική φθορά. Επίσης, στον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας τον ξενίζει το γεγονός ότι υπάρχει αναγκαστική συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει αναγκαστική συγκυβέρνηση. Ναι, τον καθαρό κόσμο της Νέας Δημοκρατίας αυτό τον ξενίζει. Γι' αυτό, ναι, γι' αυτό γιατί λακάει υπάρχουν από γι' αυτό, τη Νέα Δημοκρατία και πάει στη Χρυσή Αυγή. Γι' αυτό όμως αποτυπώνονται αυτά τα νούμερα. Θεωρώ ότι εν ώψη των ευρωεκλογών και αν δούμε τα δεδομένα πώς είναι. Το πρωτογενές πλεόνασμα, η έξοδος στις αγορές, οι αποπληθωριστικές τάσεις που συνεχίζουν για 13ο συνεχόμενο μήνα, ναι, η άνοδος σε 12 κλάδους της βιομηχανίας, όλα αυτά σε συνδυασμό θα οδηγήσουν τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη εκλογών να ξανασυσπηρωθεί. Και το σημαντικό σε αυτά είναι να μην μιλάμε μόνο για τις δημοσκοπήσεις, να μιλάμε για την πραγματικότητα. Γιατί όταν έσκασε και το θέμα Μπαλτάκου, για το οποίο ξεκαθαρίζω ότι στην κυβέρνηση δεν υπάρχει κανένα θέμα Μπαλτάκου. Μιλάγαμε όλοι για το θέμα αυτό και δεν μιλήσαμε για το συμψηφισμό του ΦΠΑ, που για αυτά τα πράγματα πρέπει να μιλάμε. Ή για αυτό το οποίο πολύ ορθά είπε ο κύριος Τζίμερος για τα αναχρονιστικά αριστερά ως δεξιός. Όχι, δεν υφίσταται θέμα Μπαλτάκου, δεν θέλετε για να υφίσταται. Για την κυβέρνηση έχει λήξει το θέμα Μπαλτάκου. Άλλο το δε θέλω, άλλο το επιθυμητό, άλλο το εφικτό από και άλλο άλλη, το πραγματικό. Από την άλλη και λίγο, από την άλλη και, από την άλλη και λίγο και καταλήγω. Και κλείνω. Θεωρώ ότι η αξιωματική αντιπολίτευση, το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ, κρατάει μια εντελώς ανεύθυνη στάση. Αυτή είναι η άποψή μου. Ποιος? Η αξιωματική αντιπολίτευση. Κρατάει μια εντελώς ανεύθυνη στάση. Δεν είναι δυνατόν σήμερα, που είναι ημέρα ορόσημο επιστροφής της χώρας μας, μετά από 4 χρόνια, μετά από 4 χρόνια στις αγορές, να βγαίνει το ΣΥΡΙΖΑ και να λέει ότι η έξοδος είναι στημένη. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να είναι στημένη η έξοδος στις αγορές? Να ακούσουμε και την κυρία του τραπεζιού που δεν έχει μιλήσει αρκετά. Τι θέλετε να σας σχολιάσω? Να καταλάβουμε και που ανήκετε δηλαδή. Συγγνώμη. Στην ανάσα. Η ανάσα είναι, στην ανάσα. Η ανάσα είναι μια νεανική παράταξη
η οποία είναι ανεξάρτητη, αποτελείται από νέους. Ο μέσος όρος ηλικίας μας είναι γύρω στα 34. Οπότε αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι κι εμείς για να πάει η γενιά μας ένα βήμα μπροστά, όπως λέει και το... Δηλαδή κάνατε την ηλικία ιδεολογία? Όχι. Απλά είπαμε ότι αποτελείται από νέους ανθρώπους, οι οποίοι δεν είναι εφθαρμένοι, οι οποίοι έχουν φρέσκες ιδέες και οι οποίοι προσπαθούν να πάρουν πίσω την ανάσα που τους έχει κόψει όλο αυτό το... Αυτό εκφράζει και μία απέχθεια προς τα υπάρχοντα πολιτικά. Όχι, δεν είναι απέχθεια καθόλου. Απλά είπαμε ότι θέλουμε σαν νέα γενιά... Να το έλλειψη εμπιστοσύνη. Ναι, σαν νέα γενιά θα θέλουμε λοιπόν να προχωρήσουμε και να απεγκλωβιστούμε από όλο αυτό που έχει συμβεί στην Ελλάδα και να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο γι' αυτό, για να πάει η Ελλάδα μπροστά. Μάλιστα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι. Πριν κλείσουμε, εκδότης Χατζόπουλος, Οδυσσέας, μου έστειλε ένα βιβλίο, τι θα ψηφίσουμε. Είναι φρέσκο, δημοτικές ευρωεκλογές, βουλευτικές 14-15. Είναι αυτό το βιβλίο, από τις εκδόσεις Κάκτος, του Οδυσσέα Χατζόπουλου. Κάντε ένα zoom. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, τα βιβλία μπορούμε να τα διαφημίζουμε. Μας λέει ο Οδυσσέας τι να ψηφίσουμε ή τι... Λέει τι θα ψηφίσουμε. Και έχει το Ζωζέ Ντε Σόζα Σαραμάγκο απ' έξω φωτογραφία για όσους τον γνωρίζουν, εν πάση περιπτώσει, που γεννήθηκε το 22 και πέθανε το 10 και τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 98. Λέει λοιπόν ο αγαπημένος Οδυσσέας, γεννήθηκα το 41 στην Αθήνα, τελείωσα το δεύτερο γυμνάσιο Αρέων Αθηνών το 59. Θα τον φέρω αυτές τις μέρες, είχε μια μικρή περιπέτεια με την υγεία του, αλλά θα έρθει στις εκπομπές, θα επιστρέψει. Το 60 εξέδωσα ένα περιοδικό γραμμάτων επιστήμης και τέχνης στον Ηνίωχο, από το οποίο πρόλαβαν και πέρασαν μεγάλη λογοτέχνη εποχής, παρόλο που ύστερα από δύο τεύχη σταμάτησε. Η αιτία ήταν η νεολαία της ΕΡΕ, με συντονιστή του Μιλτιάδη Έβερ και κάποιους άλλους που το θεώρησαν αριστερό. Τελευταία έμαθα, είδατε, κάνατε και τέτοια πράγματα εσείς. Εκεί πέρα. Ποιος το προλογίζει, κύριε Τρενταφυλόπουλο, για να μην ξεχνάμε. Εγώ. Λοιπόν, αυτά τα γράφει ο Οδυσσέας. Όχι, δεν το λέω γενικά. Λέει, η αιτία ήταν η νεολαία της ΕΡΕ και τα υπόλοιπα. Τελευταία έμαθα ότι στη διεύθυνση του Ηνιώχου ήταν ο Νίκος Δήμου. Παράλληλα σπούδασα πολιτικές επιστήμες και μουσική. Το 1974 ιδρύω τον Κάκτο και 40 χρόνια κυκλοφορώ 6.000 βιβλία. Από το 1974 έως το 1991, 3.000 τίτλους και από το 1991 έως το 2013, άλλους 3.000 τίτλους. Από το 60 μέχρι το 2007 ψήφισα δύο φορές. Το 81 το Πασόκ και το 2007 το Λαός. Όλα τα υπόλοιπα χρόνια τα ψήφισα λευκό. Πίστευτο. Λέγει τι ψήφισε. Από το 1974 μέχρι το 2013 συνεργαστήκαμε με Έλληνες και ξένους συγγραφείς. Μερικά ονόματα. Σκαρύμπας, Μιχαηλίδης, Καβαθάς, Γερμανός, Κυρ, Μητρόπουλος, Κονομίδης, Ροζίτα Σόκου, Παύλος Μάτεσης, Θανάσης Κανελόπουλος, Γιάννης Σταθούλης. Και πάει και από την άλλη πλευρά. Θεοφύλαξης Κωνσταντίνου, Τσάκωνος, Παύλος Μπακογιάννης, Ρένος Αποστολίδης, Βασίλης Βασιλικός, Νικηφόρος Βρετάκος, Μης Ψαθάς, Γιώργος Βούλγαρης, Γιάννης Διακογιάννης, Σωτήρης Κωστόπουλος, Κώστας Γεωργουσόπουλος, Τάσος Ρούσος, Παπαδόπουλος και πάει, είναι Λιάννης, Γιώργος, Μίκης Θεοδωράκης, με Μέρη Ναχμία, Μακαριστός Χριστόδουλος, Κώστας Μόντης, Μιχάλης Κατσαρός, Μιχάλης Κακογιάννης, Λάκης Αποστολόπουλος, Ελευθέριος Ανεβλαβής, Σπύρος Σλάβ, Διώτης Κλεάνθης Γρίβας, Θεόδωρος Αγγελόπουλος, Χρήστος Γιαναράς, Ευτύχιος Βορύδης, Παύλος Τούτουζας. Και ξένοι συγγραφείς, που είναι και αυτοί ένα σωρό εδώ πέρα, αυτά από τον αγαπητό Οδυσσέα Χατζόπουλο. Στο βιβλίο του λοιπόν τι θα ψηφίσουμε, έχει γύρω στις 64 ολόλευκες σελίδες. Θα το γράψουμε μόνοι μας, δηλαδή, το βιβλίο. Αυτό είναι το βιβλίο. Πολύ να ψηφίσουμε. Είναι όλο λευκές σελίδες.
Αυτό έκανε ο αγαπημένος. Χατζόπουλος μπορείτε να το βρείτε στις εκδόσεις. Κάκτος όσοι θέλετε να κάνετε. Θα γράψει την τέλη. Πλάκα. Εγώ έχω ένα κοινό σημείο με το Χατζόπουλο. Έχουμε τελειώσει το δεύτερο γυμνάσιο. Και εγώ το δεύτερο. Το οποίο όπως ξέρεις είναι η Βίλα Μαλία. Αυτή είναι η Βίλα Μαλία, το δεύτερο γυμνάσιο. Ναι, η Βίλα Μαλία, ναι. Δεν συναντηθήκατε ποτέ. Άρα, όχι. Όχι, γεννήθηκα αργότερα από το 41. Επί Πάτρα. Εγώ πήγα τη χρονιά που έφυγε ο Πάτρας. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την κουβέντα που είχαμε. Δεν έχουμε άλλα χρονικά περιθώρια. Να σε ευχηθώ καλή επιτυχία, θα σε ξαναδώ δηλαδή μέχρι τις εκλογές. Καλό Πάσχα πάνω απ' όλα. Να σε ευχηθώ υγεία πάνω απ' όλα. Καλή ελευθεριά να έχουμε. Καλή ελευθεριά, καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Και για τα προβλήματα της Αθήνας μετά το Πάσχα βέβαια. Και βεβαίως σε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε να ευχηθώ καλή Ανάσταση. Να προσέχετε στους δρόμους μετακινήσεις γιατί αυτές οι μέρες είναι πιο δύσκολες. Ώστε να μπορέσετε να επιστρέψετε υγιείς στα σπίτια σας όσοι ταξιδέψετε. Προσοχή λοιπόν. Η μεγάλη εβδομάδα είναι επικίνδυνη εβδομάδα λόγω των μετακινήσεων. Θα τα πούμε την Πέμπτη μετά το Πάσχα. Γεια σας και χαρά σας.